Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Μετρόπολης. Εδώ είμαστε παρέα με Γιάννη Κυλιτίδη. Θα συζητήσουμε ό,τι γουστάρετε. Θα περάσουμε 2 ώρες ωραίες, ποδοσφαιρικές και όχι μόνο. Και θα ανοίξουμε γραμμές σύντομα στα ερωτήματα που θα κάνουμε στο κοινό και να μας απαντήσουν τι βλέπουν, τι έχουν, τι να δουν, που λέει ο Ραγκάτσης. Να είχαμε να λέγαμε, να πούμε. Λοιπόν, ήσυχα είναι τα πράγματα. Εντάξει, υπάρχει μια θλίψη, να πούμε, για το κοινό εκεί του ΠΑΟΚ. Φυσικά, η εμφάνιση αυτή ήταν πάρα πολύ δυσάρεστη. Να πάμε να πούμε 2 λόγια για τους χορηγούς, οι οποίοι στηρίζουν την όλη κατάσταση εδώ. Να πούμε την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Αβράμογλου. Μεγάλη μορφή, να πούμε, κάτω στην αγορά. Χρόνια στο κουρμπέτι, στο σκηνικό του μαγαζιού του. Έχουν περάσει γενές και γενές και τώρα βρήκε την ευκαιρία και μπήκε στην αγορά με ένα καταπληκτικό προϊόν, το οποίο λέγεται Epimedium. Το Epimedium, και αυτό είναι ένα αντρικό προϊόν, είναι αφροδισιακό προϊόν. Καθαρά φυτικό. Τι σημαίνει καθαρά φυτικό? Φυτικό σημαίνει ότι δεν έχει παρενέργειες όσον αφορά τα φάρμακα. Δηλαδή, είναι μερικοί οι οποίοι κάνουν ομοιοπαθητική γιατί δεν γουστάρουν, να πούμε, τα φάρμακα. Είναι δικαίωμά τους. Και πολλοί, οι οποίοι έχουν περάσει το 55ο έτος της ηλικίας τους ή και πιο νέοι ακόμα, και δεν είναι ντροπή αυτό, γιατί πολλές φορές και το ψυχολογικό κομμάτι επηρεάζει τη σεξουαλικότητα του ανθρώπου, δεν υπάρχει ερωτική διάθεση. Δηλαδή δεν πάει να πει ότι επειδή δεν υπάρχει ερωτική διάθεση, πάει να πει ότι ο άλλος δεν είναι στα καλά του. Ξεκινάει από το ψυχολογικό. Εγώ λέω ότι ξεκινάει από την τσέπη. Το στρες δεν παράγει ο άντρας, είναι κυνηγός. Κυνηγός σημαίνει ότι θα πρέπει να φέρει και λεφτά στο σπίτι. Είναι κυνηγόσκυλο. Δεν σαν τα λεοντάρια που πάνε οι λεονταρίνες και φέρουν, να πούμε, τα θυράματα και το αρχιτεμπελχανά στο το λεοντάρι κάθεται. Είναι μεγάλος μύθος ότι το λεοντάρι, το αρσενικό, είναι ο βασιλιάς της ζούγκλας. Το θηλυκό κάνει την ιστορία. Τέλος πάντων, ένα φυτικό Viagra έχουμε που προσφέρει τις ίδιες επιδόσεις χωρίς ίχνος φαρμακευτικών ουσιών για προβλήματα στη αισθητική λειτουργία ή απλώς καλύτερες επιδόσεις στην ερωτική σας ζωή και χωρίς ρίσκο για την υγεία σας, γιατί δεν είναι από αυτά τα οποία μπορεί να τα πάρετε και να έχετε παρενέργειες, ταχυκαρδίες, πώς τα λένε αυτά, που δημιουργούν τις πανενέργειες όπως δημιουργούν όλα τα φάρμακα. Τα φυτικά λοιπόν σκευάσματα δεν έχουν αυτό που λέμε τις παρενέργειες. Το βρίσκει στον Αβράμογλου, είναι ένα φυτικό Viagra, βασικό του συστατικό το βασιλικός πολτός, 2 είδη ginseng, τα οποία είναι σιβηριανό και αμερικανικό, έχει γιγκομπυλώμα, ικαρίνη και επιμέντιουμ. Το επιμέντιουμ είναι αυτό που παίρνει και την ονομασία του το προϊόν. Όλα είναι φυτικά συστατικά, δώρα της φύσης, και μάλιστα η ικαρίνη είναι το σημαντικότερο. Με εντυπωσιακά αποτελέσματα κατά της αισθητικής δυσλειτουργίας, αύξηση των αριθμού των σπερματοζωαρίων, διότι μπορείς να συνουσιάζεσαι αλλά να πυροβολείς μέσα και να είναι αβολίδωτα τα σκάγια. Που σημαίνει ότι και αυτό ξεκινάει από το άγχος, γιατί πάνε στις εξετάσεις τα ζευγάρια, πάει η γυναίκα, λέει, να πούμε, μια χαρά. Λέει ο άντρας, μήπως έχω εγώ κανένα πρόβλημα, τον βλέπουν, τον αλλάζουν, ξέρω εγώ. Τον βλέπουν, παιδί μου, τον τσεκάρουν, μια χαρά κι αυτός. Και δεν μπορεί να κάνει, ξέρω εγώ, παιδί, γιατί έχει το, πώς το λένε αυτό, το άγχος. Αυτό λοιπόν αυξάνει και τον αριθμό των σπερματοζωαρίων, σημαντικό. Και τρομερή αντοχή σε επιδόσεις. Τώρα μην πάει κανένας 65 χρονών και νομίζω ότι θα γίνει, ξέρω εγώ, σαν τον Τζόρζογλου 19 χρονών. Λέω για τα φυσιολογικά πράγματα. Να μπορείς, να πούμε, και να μην πάθεις το έμβραγμά σου και πεθάνεις εκεί στο κρεβάτι, γιατί έχουν γίνει και τέτοια θέματα, και να μην γίνεις και ρόμπα 65-70 χρονών, ξέρω εγώ, πάνω στη σεξουαλική πράξη. Το βρίσκεις μόνο στον Αβράμογλου, σε τιμή κάτω το 15 ευρώ, είναι μια μικρή συσκευασία. Καφέ θα κάνεις, Λοιπόν, για 5-6 χρήσεις. Μοιάζει με μέλι και απλά το δοκιμάζετε. Μόνο στον Αβράμογλου, στην πλατεία του εμπορίου. Η κυρία Μέρη
με την ταβέρνα της στην Πορφύρα, δίνει μάχη κάθε μέρα για να σας περιποιηθεί. Έχει τα καλύτερα μεζεδάκια γιατί τα φτιάχνει μόνη της. Παράτησε στην Κέρκυρα ένα άλλο μαγαζί γιατί δεν μπορούσε να πηγαίνει, έρχεται και δόθηκε ψυχήτε και σώματι στο δικό της μαγαζί. Είναι εκπληκτικό και τα ψάρια τα πιάνουν οι ίδιοι. Είναι η παραδοσιακή οικογένεια ψαράδων. Βγαίνουν στα ανοιχτά οι γη της με τις βάρκες, πάνε εκεί γύρω-γύρω από τη Σιθωνία και τα λοιπά, μακριά και παίρνουν τα μεγάλα ψάρια. Υπάρχει δηλαδή σε εβδομαδία βάση μεγάλο ψάρι και το μικρό του αφρού, το οποίο είναι για μεζεδάκια. Μικρές αποδράσεις με μεζεδάκια μικρά μπορείτε να κάνετε στην καθημερινή σας, γιατί είναι πολύ ωραίο περιβάλλον, διόροφο το μαγαζί. Και όποιος έχει και κομμάτι από κοινωνική, ας πούμε, υποχρέωση, τραβάει μια βάφτιση ή τραβάει, ξέρω εγώ, ένα αραβόνα, ένα γάμο. Εντάξει, μπορεί να μην έχετε όπως παλιά 200 άτομα, όλο το κολόσο γομάζευε ο ένας και το άλλο 400-500 άτομα, δεν γίνονται αυτά. 30-40 ατομάκια, 50 το πολύ, με 10 ευρώ το άτομο μια 500 ρου, θα φας, θα πιείς μια χαρά και 1 ευρώ το καφεδάκι, αν θέλεις, αν έχεις κανένα μνημόσυνο να πούμε, 1 ευρώ μόνο το καφεδάκι. Και καφεδάκι αλφα εθνικής, με φουσκάλα να πούμε, σαν το μάτι του Χρήστου Πάρλα στην εξαφάνιση του Τζον Αυλακιώτη. Ραπτόπουλε, μπόξ στον Ολυμπιακό Όλεμπο, οι κατάρες αυτή τη Ρώμα και στον Τότι, λέει. Πάει το 5.000 μέσα στην τσέπη. Ούστκα, ευρίζει ο φίλος. Ο άλλος λέει, ήβη στην Κυριακή με το τετράμπαλο, λέει, στην πλάτη. Πας, λέει, στο σπίτι. Παρακαλάτε όλοι να κάνει, λέει, λάθος το κοράκι, μπας και σωθείτε. Έτοιμη, λέει, την έχετε την καραμέλα. Ο παδός του Ολυμπιακού, 3.21. Λοιπόν, να δώσουμε τα χαιρετίσματά μας και στον άλλο μας τον χορηγό, ο οποίος μας στέλνει χαιρετισμούς και τα μεγάλα του μπέργκερ. Το Σάββατο 6 ώρα το απόγευμα υπάρχει διαγωνισμός ποιος θα φάει 4 μπέργκερ πιο γρήγορα. Όποιος τα φάει δωρεάν είναι, κερδίζει 50 ευρώ, δηλαδή τρως και 4, παίρνεις και το 50. Αν δεν πάρεις το 50, τρως τα 4. Ο διαγωνισμός γίνεται μέσω Facebook www.tababatsika.gr. Είναι καμιά 250 αυτή τη στιγμή. Μπορείτε μέχρι αύριο να στείλετε τη συμμετοχή σας. Θα κληρωθούν, από ό,τι μου είπαν, 10. Ποιος θα φάει το γρηγορότερο. Μου θυμίζει δίσκο δεκαετία του 80, που πήγαινα με το συγχωρεμένο, το φίλο μου, το σουπερά, το Βασίλη τον Αντωνίου. Μας άφησε νωρίς από την κακιά την αρρώστια που λένε οι παλαιοί. Και πάντα κέρδιζε στο διαγωνισμό μακαρονάδας, καθώς είχε, τι να πω ρε παιδί μου, τι βρούτος ήταν αυτός. Κατόρθωνε και κατασπάραζε στο διαγωνισμό μακαρονάδες, λοιπόν, χωρίς χέρια, και όλους τους δέναν τα χέρια. Γινόταν της Μουρλής. Ήτανε τα τρομερά χρόνια της δεκαετίας του 80, που για να ξανάρθουν πρέπει να αναστηθεί ο Ανδρέας Παπανδρέου. Για να ζήσει αυτή την εποχή πρέπει να γεννηθεί ξανά ο Ανδρέας Παπανδρέου. Δυστυχώς για τους Πασοξίδες πέθανε, και δυστυχώς και για τους υπόλοιπους δεν θα υπάρξει τέτοια εποχή τα επόμενα 400 χρόνια. Ο οδηγός του Κυρσάβα προκαλεί. Πού ήταν τόσα χρόνια, λέει ο Αβραμόγλου, σε αυτό το προϊόν, στη δεκαετία του 80, που οι Παοξίδες χάνανε, λέει, από τον Γκάλι, λέει, και από το Πασόκ, βρε, λέει. Πού κουράγιο και μετά, λέει. Βρε, μεγάλε Αβραμόγλου, λέει, άργησες, λέει. Ο οδηγός του Κυρσάβα, ο Γάβρος, έβγαλε γλώσσα. Εγγραφείτε τώρα στη νέα μεγάλη σχολή δημοσιογραφίας. Αυλοκόλακα σε πέ για μια ανεξάρτητη και ακέραιη δημοσιογραφία. Δεν πουλάμε παπά, δεν πουλάμε φούμρα. Θέσεις για πρόβατα, περιόριστες μπε. Δεν καταλαβαίνω για ποιον το γράφει το 558. Το λέει για μας, το λέει για άλλους. Δεν ξέρω, πάντως το διαβάζουμε το μήνυμα, καθώς είμαστε το πιο δημοκρατικό ραδιόφωνο σε όλη την Ελλάδα. Μπάραπ, Παοκτσάκι με, λέει. Απλά κουράστηκα με τους φαρδίκορους τεμπελχανάδες. Ναι. Ήωση ο Μπέρκ Θλάσιο Ζέκα, σύμπτωση. Αφού κατάφερες να φας και το Ζέκα, βρε αθεόβοβε, ό,τι και να πει ο κόκκινος για την κουρσουσιά σου είναι λίγο. Εντάξει, μωρέ, βγήκα στο Sport FM πριν 10 μέρες και είπα, άμα πιάσει, λέω, μία ίωση το Μπέρκ και μία θλάση το Ζέκα για ένα μήνα, ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να κερδίσει ούτε την αναγέννηση επανομής. Ξανά δεν με βγάλανε στο ραδιόφωνο του Παναθηναϊκού. Εντάξει, τι να κάνω. Τους λέω, εγώ πάλι λέω, αν θέλετε να με βγάζετε, θα με αφήνετε να λέω αυτά που θέλω. Αλλιώς θα έχετε να λογοδοτήσετε στους διευθυντές σας και στους ιδιοκτήτες σας. Μα σε θέλει ο κόσμος, βρε, ο κόσμος θέλει. Τα αφεντικά δεν θέλουν, τους λέω. Αυτοί επιμένανε. Πάρ' τον κάτω το Ζέκα. Και δύο δόντια έσπασε, με θλάση,
πάνω από μήνα έχει φύγει. Πάρτο να πούμε και τον Μπέρκ με την ίωση. Και σέρνει η ίωση και έκανε στρεντερίτιδα. Προσέξτε. Πολλοί ξαπλώθηκαν τρεις και τέσσερις μέρες. Αρκετοί φίλοι. Ο Καμόρα τον πήρα τηλέφωνο, περαστικά τον πω γιατί ακούει την εκπομπή. Ξαπλώθηκε και αυτός κανένα διήμερο, τρίμερο ανάσκελα. Εκεί στην εκπομπή της Μαρμίτας ο Μαλάτος πονούσαν τα κόκαλά του. Κώστα, θα κάνω τα αδύνατα δυνατά να έρθω. Αύριο το βράδυ, εν ώψη ΠΑΟΚ Ολυμπιακού, θα είναι εδώ ο Γιώργος ο ΠΑΟΞής, ο μεταμέλεια από τη Χαριλάου, και ο Μαλάτος, να κάνουμε και αναδρομή στο παρελθόν, να θυμηθούμε και παλιά μάτς κτλ. Λοιπόν, τώρα τι να σας πω για τον ΠΑΟΚ. Παιδιά, ακούστε κάτι. Εγώ στη ζωή μου έμαθα να τρέχω. Καμιά φορά δεν είμαι γρήγορος, καμιά φορά γίνομαι βιαστικός. Που σημαίνει τι είναι βιαστικός? Ξεχνάω την μπλούζα μου στο στούντιο. Ξεχνάω τις κάλτσες μου στο γυμναστήριο. Ξεχνάω την ατζέντα μου στην οροφή του αυτοκινήτου. Ξεκινάω να φύγω, φεύγει να μου η ατζέντα. Αυτό δεν είναι καλό. Δηλαδή προσπαθώ να είμαι παραπάνω γλίγορος από ό,τι πρέπει. Γίνομαι λοιπόν βιαστικός. Άλλο το γρήγορο και άλλο το βιαστικό. Όμως θέλω πάρα πολύ να βγάζω γρήγορα συμπεράσματα, να έχω γρήγορα αντανακλαστικά. Γενικότερα, γρήγορο φρενάρισμα, γρήγορη μπουνιά, γρήγορη αποφυγή, γρήγορη παρουσίαση κτλ. Και θέλω να έχω και γρήγορη εικόνα μιας ομάδος, ενός προπονητή. Αν και το ποδόσφαιρο πολλές φορές μας διαψεύδει όλους, και γι' αυτό είναι μαγικό, και γι' αυτό δεν μπορεί κανένας να γίνει πλούσιος από προβλέψεις στο ποδόσφαιρο, και γι' αυτό κορμάν μόνο οι εταιρείες, έτσι είναι. Είπα τρία πράγματα, τα οποία βγαίνουν στο χορτάρι και βγαίνουν διαχρονικά. Όσα και να πω, ό,τι λαϊκισμό και να κάνω, ό,τι όμορφα λόγια που θες να ακούς, πες κάτι καλό. Όχι, δεν λέω τίποτα καλό για κανέναν. Αν δεν υπάρξει κάτι καλό, θα πω το καλό, θα πω και το στραβό. Το στραβό ποιο είναι? Το στραβό είναι ότι ο ΠΑΟΚ όταν χάσει την μπάλα δεν έχει χαφ. Το στραβό είναι ότι ο ΠΑΟΚ όταν επιτίθεται ο αντίπαλος και πάει μπάλα στο Λέοβατς, θα γίνει τρύπημα. Αυτό είναι το στραβό. Και το στραβό είναι αυτό που είδατε σήμερα. Δηλαδή, δύο χαφάρες. Ένας πολύ καλός έξω αριστερά, ένας καλούτσικο σεντερφόρ. Στην κόντρα επίθεση, όταν ανέβηκαν οι Σακχόφ, οι Τζιμιρότιδες, οι Κουλούριδες και οι Ροντρίγκηδες επάνω στο 1-0, και έπρεπε το παιχνίδι να γίνει γλίγορο και έπρεπε να γίνει αυτό το απάνω κάτω που λέμε εκεί στη γειτονιά μου, βγήκε η μέτρια ομάδα αυτή 6-7 φορές στην κόντρα επίθεση και έσπασε την άμυνα μια φορά και έκανε το 2-0. Αυτό έγινε με έναν χαφ τον Καράγεφ και έναν πολύ καλό χαφ τον Αλμέιδα και τον Κιτάνα, εκείνο τον κοντοπού, να μην το πω, τον έξω δεξιά, ο οποίος βγήκε στην πλάτη του Λέοβατς ανάμεσα στον Κρέσπο και στον Βαρέλα και την έκατσε τη βάρκα, να πούμε, και έγινε το 2-0. Λοιπόν, αυτό έχω να πω εγώ. Είναι δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ ήταν κακός. Έκανε άθλια φάουλ πάλι στο χώρο του κέντρου αμυντικά. Φάουλ τα οποία είναι επικίνδυνα για κάρτες εν ώψη Καραϊσκάκη. Βέβαια, το βιολί ο Αρετόπουλος και τα λοιπά, φυσικά θα έρθει ο Αρετόπουλος αφού αυτοί ελέγχουν την κατάσταση. Όχι θα πάρω την ΕΠΟ, όχι θα πάρω τις ενώσεις, όχι θα πάρω την Καστοριά, όχι θα πάρω τη Φλόρινα, όχι θα πάρω την Κομωτινή, πάρτινα. Πάνε λοιπόν στο Καραϊσκάκι να παίξει τώρα με τον Αρετόπουλο και με χάφτο Σακχόφ, να πούμε, και τον Μπίζεσβαρ κτλ. Ο Μπίζεσβαρ, ο οποίος μπήκε αλλαγή και νομίζω ότι είναι ό,τι πολυτιμότερο μπορεί να έχει ο ΠΑΟΚ στο χώρο του άξονα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος στο 15ο λεπτό της παρουσίας του κουράστηκε. Τι θα πει κουράστηκε? Θα πει ότι όταν ανέβηκα ψηλά και χάσαν την μπάλα, καμιά φορά δεν γύρισε πίσω. Περπατώντας με τα χέρια στη μέση, μπάλα με το τσουβάλι, ξέρει ο άνθρωπος. Εντάξει. Μπορεί να την κατεβάσει, να τη μοιράσει, να την κάνει. Είναι μόνος του όμως. Είναι μόνος του. Σήμερα ήταν πάρα πολύ κακός και ο Τζίμιροτ. Δηλαδή και στο αμυντικό παιχνίδι και μπροστά ήταν άθλιος και ο Τζίμιροτ. Οπότε ήρθε το κακό και τρίτωσε στην τριάδα του χαφ του ΠΑΟΚ. Δηλαδή ήρθε ο Τζίμιροτ να κάνει κακό παιχνίδι. Ο Κανιάς, σας τα είπαμε, ο άνθρωπος είναι μια ταλαιπωρία. Και ο Σακχόφ είναι πιο αργός και από το σκατατζίδικο του, πώς το λέγανε, του ο Βόθρος, να πούμε, που περνούσε και μάζευε τα απόβλητα.
ο Νικήτας. Τον θυμάσαι τον Νικήτα. Τον θυμάσαι τον Νικήτα. Ο Αχόρταγος κτλ. Είναι μια έτσι ταλαιπωρία χειρότερος και από τον Αχόρταγο. Κάτι τάκλι να πούμε αργά, επικίνδυνα για φάουλ. Ποιο να βάλεις εκεί κτλ. Να πω μια αλήθεια εδώ. Δυστυχώς για τον ΠΑΟΚ, από αυτούς όλους καλύτερος είναι ο Χαρίσης. Από αυτούς όλους καλύτερος είναι ο Χαρίσης. Δηλαδή, άμα είναι να βάλω τον Μπίζεσβαρ, τον Γκανίας και τον Μπίζεσβαρ, τον Γκανίας και τον Τζίμιροτ, χίλιες φορές να τραβήξω τον Τζίμιροτ εκεί που είναι ο Γκανίας, ο οποίος είναι πρόβλημα, και να βάλω τον Χαρίση δίπλα. Χίλιες φορές καλύτερα να βάλω τον Χαρίση, που και αυτός όταν αμήνεται ο ΠΑΟΚ είναι μια ταλαιπωρία. Που και αυτός δεν βγάζει 90 λεπτά 20 χρόνο παιδί, που και αυτός το ανέβα κατέβα, έχει προβλήματα πάρα πολλά όσον αφορά το πνευμόνι του. Και αυτό του έχω πει και ως το off the record σε κάποιους κοινούς μας γνωστούς, να προσέξει λίγο και την εξωγηπαιδική του ζωή. Η ηλικία του είναι να πίνει γάλα και όχι ουίσκι. Η ηλικία του είναι να πίνει γάλα. Εγώ που είμαι κολόγερος 48 χρονών και με είπε ο γιατρός μετά την προπόνηση, λέει τι έτρωγες, μου λέει, γιατί έκανες ένα λίπομα. Λέω ριζόγαλο, γάλα αυτό και τα λοιπά, κρέμες και τα λοιπά. Μου λέει προτιμότερο είναι να πιεις ένα ουισκάκι ή μια μπύρα, λέει, μετά την προπόνηση, παρά αυτό που έκανες. Άρα Χαρίση, εγώ να πούμε πρέπει να πίνω ουίσκι. Όχι εσύ, εσύ πρέπει να πίνεις γάλα. Είμαστε σε μια ηλικία που εμένα με κάνει κακό το γάλα και εσένα σου κάνει κακό το ουίσκι. Έτσι είναι δυστυχώς ή ευτυχώς, έτσι είναι τα πράγματα, δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Και αυτό είναι και για τους μεγάλους. Αφήστε τα γαλακτοκομικά όσοι είστε πάνω από 50 χρονών ή τα πλησιάζετε. Προτιμότερο το βισκάκι, το κρασάκι το κόκκινο με το μέτρο, ας πούμε, ένα ποτηράκι. Η μπυρίτσα, ένα ποτηράκι, από και με όλη τη βεργίνα, όπως κάνουν κάτι φίλοι μου. Λοιπόν, και κατουράνε και πλημμυρίζει η τούμπα, να πούμε, να μην πω τι. Ραμπ, λέει, δεν κάνει ο Ίβιτς. Ούτε το κοτσάρισμα έχει, ούτε το στήσιμο ομάδος, ούτε την επιλογή παικτών. Διαμαρτύρεται ο 321. Ο άλλος λέει, άμα πάει ο κόκκινος στο διαγωνισμό στα Μπαμπάτσικα, στο τσεπάκι του έχει το 50. Πες για ΠΑΟΚ, δεν είναι ομάδα αυτό το πράγμα, περιοδεύων θίασος. ΠΑΟΚ θρησκεία και χωρίς βοτανολογία, λέει ο Άλκης, από την πιο άσχημη πόλη της Βόρειο Ελλάδος, που είναι το Κιλκίς. Η Θήβα είναι πρώτη, είπαμε, εντάξει. Η Καβάλα, είπαμε, είναι καλύτερη. Μην τα επαναλαμβάνουμε. Χαιρετίσματα στο εξωτικό Κιλκής, στο φίλο μας τον Άλκη. Τώρα, όσον αφορά τον Τζαλ Μακάμπος, όσον αφορά τον Ντιάμ, όσον αφορά τον Ροντρίγκες, η τριάδα του ΠΑΟΚ μπροστά. Ακούστε κάτι. Όταν δεν υπάρχουν χαφ να στηρίξουν μια επίθεση, μια τριπλέτα, θα αναγκαστούν οι Ροντρίγκες, οι Τζαλ Μακάμπος και οι Τιάμιδες ή οι Κουλούριδες να πάρουν στο γήπεδο πάρα πολύ μεγάλες διαδρομές. Πολλές διαδρομές, μεγάλες διαδρομές. Ήδη είχα εντοπίσει στο μάτς με τον Ηρακλή ότι ο Μπίζεσβαρ, που έχει αντί για δύο πνευμόνια μισό, έπαιρνε πολλά μέτρα πίσω να πάρει την μπάλα, όπως έκανε και σήμερα, και στο πρώτο τέταρτο της παρουσίας του στην ομάδα έβαζε τα χέρια στη μέση, να πούμε, και η αντίπαλος του ΠΑΟΚ έβγαινε με τον Αλμέιδα, με τον Καράγεφ, με τον Λοβού, τον άλλο που έβαλε μετά αλλαγή, δεν το θυμάμαι, και τον Κιτάνα. Πώς έφευγε, ρε παιδί μου, το Ρωμαίο, το Αλφαρωμαίο, το 159, το δίλητρο βολίδα στο φανάρι 0-100, έτσι φεύγαν αυτοί και πατούσαν και κάτω χαμηλά. Λοιπόν, και αυτή ήταν μια ομάδα η οποία ευτυχώς το μάτς μένει στο 2-0, γιατί είναι μια ομάδα μέτρια αυτή. Έχει μια ταχύτητα, μια τεχνητούλα, 2-3 παίκτες και τα λοιπά. Δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο. Δηλαδή, άμα πάει, ας πούμε, σε καμιά ομάδα η οποία έχει, είτε στην Ευρώπη είτε στο Καραϊσκάκι, φάει ένα γκολ στο Καραϊσκάκι, λέμε, ρε παιδί μου, τρώει τον γκολ στο 20. Δίνει πέναλτι ανύπαρκτο ο Αρετόπουλος. Άντε να σας κάνω το χατήρι. Είναι παλιάνθρωπος, είναι Ολυμπιακός. Αυτά που λέτε. Λοιπόν, θα αρέσει και οι παοξίδες που είναι διαιτητές, όταν παίζουν τον Ολυμπιακό, τον παίζουν καλύτερα από όσο τον παίζει ο Αρετόπουλος. Τα χάλια σας δεν τα βλέπετε εδώ. Τρύπα του όζοντος. Ο Αρετόπουλος σας θέλει. Έτσι. Ο άλλος που ήταν, να πούμε, παοξής διαιτητής και έπαιρνε τα δάνεια από τον Κόκαλη, καλός ήταν. Δεν λέμε ονόματα. Εντάξει. Δεν τα λέτε όμως αυτά. Δεν τα λέτε αυτά. Εντάξει. Όταν είχε την ΕΠΟ ο Γκαγκάτσης και σφυρίζανε τον Ολυμπιακό, δεν τα λέτε αυτά. Σε φταίει ο Αρετόπουλος τώρα που είναι Ολυμπιακός. Τι θες να σφυρίξει. Άμα είχες εσύ την ΕΠΟ και
είχε εσύ την εξουσία, ο Αρετόπουλος θα σφύριζε τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, να ξεκαθαρίσουμε. Δεν πάνε να είναι ο Αρετόπουλος Ολυμπιακός. Δεν πάνε να είναι ο Κίζας ΠΑΟΚ. Δεν πάνε να είναι να πούμε ο. Πώς το λένε, πώς το λένε αυτό το συμπαθή του Σαγοράκη που θέλουν οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Το ξεχνάω από την Καβάλα που είναι. Τέλος πάντων. Δεν πάνε. Δεν πάνε να λέει ο Σαραϊδάρης. Ο Βασάρας τι έκανε. Οπ, με το σύστημα πήγε. Ξεφτυλίστηκε λένε. Γιατί ξεφτυλίστηκε. Φου κονόμαγε από εκεί. Τον διορίζαν, τον κάναν τον άνθρωπο. Γιατί. Δεν κατάλαβα. Λοιπόν. Ντροπή και έσχος. Ήβιτς δρόμο, ξεκουμπίδια. Άχρηστε κτλ. Τρώτε του Ιβάν τα λεφτά, κουπούκια και πολλά βρυσίδια τα οποία εγώ δεν τα διαβάζω. Είστε εν θερμό. Και να ξέρετε ότι σε αυτή την εκπομπή και το μεσημέρι, όσο μπορώ να μιλήσω για μπάλα, γιατί το γομάρι εκείνο το βόδι δεν μιλάει για μπάλα. Την απαξιώνει γιατί δεν την ξέρει. Έκανε τον Κουτσοπαραγή πιο μεγάλο από τον Γκάλι. Άλλη ιστορία αυτή. Εντάξει. Μεγάλος παίκτης ο Χατζηπαραγής, μικρός έμπορας. Μεγάλος παίκτης ο Γκάλης, μεγάλος έμπορας. Α, τι να σας λέω τώρα, μικροί είστε εσείς που περισσότεροι υπακούτε. Εμποράκος. Ο θάνατος του εμποράκου ένας, ο άλλος Ντίλιγκερ να πούμε. Εγώ σέβομαι τον Ντίλιγκερ, τον εμποράκο δεν το σέβομαι. Σέβομαι να πούμε αυτόν που τρώει 5 εκατομμύρια από το Δήμο. Δεν σέβαστο αυτόν που θα φάει το 50ρικο, ξέρω εγώ, από το ταμείο του σούπερ μάρκετ. Όσο πιο πολλά κλέψεις, τόσο πιο πολύ κύριος είσαι. Εντάξει. Όσο πιο πολλά οικονομήσεις, τόσο πιο πολύ θελκτικός είσαι. Και στους φίλους και στους συγγενείς και στο γυναικείο φίλο και παντού. Τα λέω καλά. Νομίζω ότι τα λέω πολύ καλά. Αυτή είναι η ιστορία. Τώρα, φωνάζουν μερικοί τώρα για τον Τιάμ που έπαιξε σεντερφόρ και τι να γίνει, τι να κάνει κτλ. Εντάξει. Δηλαδή, άμα έπαιζε ο Κουλούρης ή ο Κλάους σεντερφόρ, θα πήγαινε η μπάλα εκεί πέρα. Θα πήγαινε η μπάλα εκεί πέρα. Δύο φάσεις έκανε ο ΠΑΟΚ. Δύο φάσεις έκανε ο ΠΑΟΚ, έχω σημειώσει εδώ. Η μία στο 23, όπου κάνει μια κούρσα ο Μάτος από την πλάγια γραμμή. Ο παιχταράς ο Μάτος, πολύ καλός, και σας τρίτο στόπερ έγινε σε κάτι σέντρες και ανεβάσματα είχε. Και σε μια σέντρα που γίνεται, κάνει ένα ψαλιδάκι ο Σακόφ και ψιλοπεθαμένο, κάνει μια απόκρουση ο τερματοφύλακας Καλή. Και το άλλο ήταν στο 40, ένα σουτ του Τζαλμά, έφυγε λίγο out και εκείνη η φάση έγινε και αυτή έξω από τη μεγάλη περιοχή. Άλλη φάση, εγώ τον ΠΑΟΚ δεν τον θυμάμαι να έκανε. Τώρα θυμάστε εσείς στο δεύτερο ημίχρονο, αν είδατε κάμια φάση ή σε κανένα γύρισμα που πήγα να δω τον Παναθηναϊκό, να πούμε να δω τι κάνει ο Παναθηναϊκός, και μου ξέφυγε καμιά φάση. Όπως λέει και ο Κόκκινος, να πούμε, που είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος, θα ζητάω ταπεινά τη γνώμη. Λοιπόν, θα ζητάω ταπεινά τη γνώμη. Άρα το ότι αν δεν ήταν το πρόβλημα σήμερα. Πάει αυτός. Παρεπιπτόντως, ο Κρέσπο ήταν ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ. Πρόβλημα αυτό. Πρόβλημα αυτό. Και ο Βαρέλα πήγε πάρα πολύ καλά. Ούτε τα center back ήταν πρόβλημα στον ΠΑΟΚ. Ούτε ο τερματοφύλακας ο Γλύκος ήταν πρόβλημα στον ΠΑΟΚ. Κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Και ο Λέοβατς, εντάξει. Μπακάκος είναι. Το βρήκανε εκεί πέρα, το μαζέψανε. Όπως μαζέψανε και τους άλλους. Μέτρια πράγματα. Εντάξει. Δεν μπήκε μέσα κανένας από εκεί. Αμικά δύο-τρεις σεντρούλες γίνανε. Μια-δυο φασούλες. Εντάξει, είπαμε, προβληματικός είναι ο άνθρωπος. Πεθαμένες σέντρες, πεθαμένα ανεβάσματα, μέτρια μαρκαρίσματα χαμηλά, ψηλά δεν υπάρχει να μαρκάρει. Τα έχουμε πει, τα έχουμε τσεκάρει. Μας είπατε ότι είμαστε κακοί, ότι είμαστε, ξέρω εγώ, μηδενιστές κτλ. Όλο το ψωμί στον ΠΑΟΚ, όλο το ψωμί στον ΠΑΟΚ έχει να κάνει με το εξάρι, το οχτάρι, το δεκάρι. Όλο το πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι εκείνοι οι τρεις παίκτες. Είτε Κανίας Τζίμιροτ Σακόφ, είτε Κανίας Τζίμιροτ Χαρίσης, είτε Τζίμιροτ, ξέρω εγώ, Κανίας, ξέρω εγώ, ποιος θα παίξει μπίζεσμαρ. Όλο το πρόβλημα είναι, να πούμε, εκεί πέρα. Το οποίο είναι διαχρονικό, το οποίο είναι τρομερό, και αυτό το πρόβλημα θα αντιμετωπίσει και στο Καραϊσκάκης, να πούμε, αύριο, πότε είναι, μεθαύριο, 8.30 ώρα το βράδυ. Όλο το βιολί θα είναι εκεί. Μιλιβόγεβιτς, Φορτούνης, Μάρτινς εναντίον όποιον βάλει εκεί αυτός, χάθηκε το κέντρο. Είναι κέντρο για κλωτσιές. Τι μπορεί να γίνει? Ένα κόλπο είπα εγώ, και εκείνο κουτσό είναι το κόλπο. Μήπως να μπαινε ο Κίτσιου δεξιμπακ και να αρχώ το όνομά του προς το κέντρο, που είναι πολύ καλός παίκτης. Αλλά και εκεί, άμα βρεθεί ο Κίτσιου, μπορεί να ανέβει ψηλά, να κάνει δύο καλές έντρες, μία στραβή.
και να γυρίσει πίσω με το ταξί του Γιωργάκη του γαμπρού μου χαράματα 4 ώρα με διπλή ταρίφα. Μπέρδεμα. Δεν γίνεται. Να δώσω τα επεραστικά μου στον γιατρό τον Πανιώτη, ο οποίος ήταν αρθεί σήμερα να μιλήσουμε για τον βελονισμό και τις ευεργετικές ιδιότητες που έχει. Ο Πανιώτης είναι παθολόγος, από τα καλύτερα παιδιά στον χώρο, εργατικότατος. Σήμερα ήμασταν μαζί, είδαμε το δεύτερο ημίχρονο του ΠΑΟΚ. Τα είπαμε, φάγαμε τα σπόρια μας, τα φαγητά μας, τις κοκακόλες μας κτλ. Κάναμε ένα τασταλία διατροφική ψηλό. Την άλλη εβδομάδα θα έρθει εδώ δύο φορές να μιλήσουμε λίγο, να κάνουμε λίγο για τον βελονισμό, τον οποίο τον έχουμε ξεχάσει και είναι πάρα πολύ σημαντικός, ιδιαίτερα σε μια πόλη η οποία έχει προβλήματα τρομερά υγρασίας. Παιδιά, τα ξυπνήματά μας Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο ήταν εκπληκτικά. Τα ξυπνήματά μας. Χύθηκε. Μπράβο, δεν πειράζει, καλύτερα. Γούρι, να άστο εκεί. Ευχαριστώ. Τι στεναχωριές. Έφυγε η φουσκάλα και τι έγινε. Σαν γουρλωτομάτι. Τι στεναχωριές. Τα ξυπνήματά μας μέχρι το Σεπτέμβριο, αρχές Οκτωβρίου ήταν φανταστικά. Ξυπνάς τώρα με ένα κεφάλι σαν του κόκκινου. Σαν τηλεόραση 47 ητσών. Είναι η περιοχή τέτοια. Είναι η αυτή τέτοια. Η υγρασία πολύ μεγάλη. Λοιπόν, τι να κάνουμε. Γυρίζω στον ΠΑΟΚ. Εκείνο που με λυπεί πάρα πολύ είναι ότι γίνανε μεταγραφές αργών παιχτών γκαζοζέν στο χώρο των χαφ. Στο χώρο των χαφ. Ο καλύτερος παίκτης με μεγάλη ποιότητα, όπως είχε πει ο Νίκος από τα Γιαννιτσά που τον είδε στις προπονήσεις, και έτσι είναι, είναι ο Μπίζεσβαρ, ο οποίος δεν είναι αθλητής. Δεν μπορεί, είναι μισοπνεύμονας, πάει τελείως. Δεν μπορεί να παίξει ένα ντέρμπι 90 λεπτά. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Είναι του 20 λεπτού. Όπως περιμέναν οι Αριανοί να παίξει ο Τζιμπούρ και βρίζανε. Να πούμε γιατί δεν έπαιξε ο Τζιμπούρ. Καλά. Εσάς σας λένε θα παίξει ο Τζιμπούρ. Τον προπονητή το ρωτήσατε. Δηλαδή είναι βλάκας ο προπονητής να βάλει ένα ημίχρονο τον Τζιμπούρ, να του πάθει καμιά θλάση όπως ο Ζέκα και να το χάσει, ξέρω εγώ, κανένα δίμηνο. Θα το βάλει σταδιακά. 10 λεπτά μπορεί. Ένα τέταρτο μπορεί. Τι μπορεί να πάρει από τον Τζιμπούρ. Σε ένα τέταρτο, ένα τέταρτο. Δεν είναι αυτοί οι παίκτες. Να τους βάλεις. Να μπήκε και ο Περπάτοφ, έπαθε θλάση. Αυτή τη βιόλα θα έχει ο Άρης. Ναι, ναι. Ιστορίες τέτοιες. Κλείνει η παρένθεση με τον Άρη, ο οποίος ξεκινάει 30 του μηνός. Επιτέλους ξεκινάει η Β' Εθνική, την πήρε η ΕΡΤ3. Πιο ανθρώπινη η ΕΡΤ3. Και η ΕΡΤ γενικότερα ανθρώπινη. Κάνει και εκπομπές για τους μετανάστες με μεταφραστή. Βλέπω εγώ το απόγευμα. Πάμε διάλειμμα, θα τα πούμε. Πάμε. Οπότε, ομάδα δεν έχετε, διαιτησία δεν έχετε, καταλαβαίνετε ότι στο Καραϊσκάκι θα έχει μπουλκουμέ. Αυτό είναι το κακό. Και ότι άμα έχεις στο Καραϊσκάκι μπουλκουμέ, το καλό είναι ότι μπορεί να βρεις κανένα δυο πλάγι out, κανένα δυο φάουλ που δεν έδωσε ο Αιρετόπουλος, γιατί θα τον παίξει τον Ολυμπιακό 60-40. Δηλαδή, τι να κάνει δηλαδή, να μην τον παίξει τον Ολυμπιακό 60-40. Τον ΠΑΟΚ δηλαδή στην Τούμπα δεν τον παίζει. Θα μου πεις, με τη Βέρεια δεν με έπαιξε 60-40, μα κύρωσε τον γκολ. Με την Ξάνθη δεν με έπαιξε 60-40. Με τον Ηρακλή φύρμωσε τον κανονισμό κανονικά, μου έδωσε και κανένα 2-3 για μένα σφυριγματάκια. Δύο φάουλ στο 90-93 δεν με έδωσε. Έχει βάρος μου. Εντάξει, και εκεί άθλιος ήμουνα και εμείς προηγηθήκαμε. Δηλαδή δεν περιμέναμε να δούμε τον Μπουλκουμέ το σημερινό για να σου πούμε ότι με τον Ηρακλή ήσουν άθλιος όσον αφορά το αμυντικό κομμάτι. Και όταν σου λέω εγώ 18 φάουλ και ο Ηρακλής 15 και τα 10 είναι για κάρτα, κάτι βλέπω να στο λέω. Μπορεί να έχει 75-25 κατοχή με 10 ο άλλος χωρίς λέω Ζήνιο Περόνε και να του κάνεις παραπάνω φάουλ, κάτι δεν κάνεις καλά. Και επίσης να σας πω εγώ γιατί δεν κάνεις κάτι καλά. Έχεις μια γρήγορη ομάδα. Έχεις μια γρήγορη ομάδα από τη μέση και μπροστά. Ο ΠΑΟΚ. Μια γρήγορη ομάδα από τη μέση και μπροστά. Γρήγορη. Η οποία ομάδα αυτή δεν μπορεί να βγάλει κόντρα επιθέσεις. Να εκμεταλλευτεί το χώρο. Δηλαδή να κάνει αυτό που μπορεί να κάνει καλά. Και αυτό πάλι έρχεται να κάνει με το γεγονός ότι οι μπροστινοί κάνουν περισσότερα μέτρα. Περισσότερα μέτρα πίσω να καλύψουν τις αργοπορίες του Κανίες, τις αργοπορίες του Σακόφ. Είναι δυνατόν να είναι άλλος εξάρι και να μην του πλάρει στη γραμμή. Εκείνο το σκυλίο Κάτσε, που τον ρατσιστόμουτρα επειδή ήταν Αλβανός, δεν τον βάλατε εθνική ομάδα να παίξει και τον πετάξατε έξω. Και βάλατε και το Τζιόλι. Δεν ήθελε.
Δεν ήθελε. Φάγατε και τον Τζιόλι, τον Αργό, για να μου φέρετε εκεί πιο αργό παίχτη. Δηλαδή, γιατί να φάω εγώ τον Τζιόλι, άμα μου φέρει τον Κανία. Δηλαδή, άμα βάλω δύο χελώνες να τρέξουν, μια χελώνα τον Τζιόλι και μια τον Κανία, τι να σου πω, ρε παιδί μου. Σαν να κάνει το Ρενό 4 αγώνες με το Volkswagen χελώνα δεκαετία του 70. Κάποιο θα βγει πρώτο κάποια στιγμή. Σε 35 δευτερόλεπτα πιάσουν τα 100. 2-31-0-90-90-90. Βλέπετε Μπουρκουμέ στο Καραϊσκάκι. Ποιο Ολυμπιακό σήμερα 4 γκολ και διαχείριση καλή στο δεύτερο ημίχρονο. Χαλαρουίτα σε περιμένει με την αδυναμία του στα στόπερ να την καλύπτει με τον Ιωδήποτε Αρετόπουλο. Εσύ θα πάρεις την ΕΠΟ, θα πάρεις τις ενώσεις, θα εξηγιάνεις το ποδόσφαιρο για αυτόν το σύνθημά σου, θα δείτε τι θα γίνει, θα τους κάνουμε, θα τους ράνουμε, θα τους δείξουμε, ο γραμμένος. Καλημέρα, θα, ναι. Καλημέρα. Εμείς θα. Έλα φίλε. Μ' ακούτε? Σας ακούμε, κύριε. Θα σας μιλήσω επιγραμματικά. Επιγραμματικά. Θλίψη δεν έφερε. Ορίστε. Θλίψη δεν έφερε. Μιλάω όπως ξεκίνησες. Θλίψη δεν με έφερε το σημερινό αποτέλεσμα. Ναι. Θλίψη θα με έφερε το χ. Μ' ακούτε? Θλιμμένος σας ακούω. Όχι, μια χαρά είναι. Εγώ ούτε καν το είδα το μάτι γιατί ήξερα τι θα γίνει. Καλύτερα, γιατί αν το βλέπατε θα ήσασταν πραγματικά θλιμμένος. Θλίψη δεν με έφερε. Μάλιστα. Και να μιλήσουμε. Ιβάν, λοιπόν, εσύ χάνεις τα λεφτά σου και εμείς τον καιρό μας. Επειδή εσύ μπορεί να θες να χάσεις τα λεφτά σου για τους δικούς σου λόγους, εμείς δεκαετίες χάσαμε τον καιρό μας. Λοιπόν, στείλε Λέοβατ, Ροντρίγκες, πάρε Σεντερφόρ, πάρε δεκάρι. Γύρνα το Μπίζεβαρ στο εξάρι, να σου κάνει το μάτσο από πίσω και πάρε ένα δεκάρι. Λοιπόν, ο Ροντρίγκες στείλ το να κάνει πίβο, γιατί τρέχει και δεν σταματάει, και κάνει ομάδα. Το Λέοβατ στείλ το στη Βέρεια ή στα Γιάννενα. Και έτσι θα γίνει κάτι. Πάρε και ένα ακόμα τριάρι στη θέση του Μάτος, γιατί αλλιώς θα κυνηγάμε εμείς τον Ολυμπιακό και αυτό δεν φτάνει πουθενά. Εμείς θέλουμε να προχωράμε στην Ευρώπη. Όσο για εσάς, κύριε Αυτόπουλε, για αυτό που λέτε ότι ξεχνάτε τα πράγματά σας γιατί βιάζεστε, ναι. Έχετε γρήγορη σκέψη και αργή εκτέλεση. Προσέξτε, ναι. Το αυτό. Ναι, μπορεί. Αυτό είναι με εσάς. Έχετε γρήγορη σκέψη και αργή εκτέλεση. Αργή εκτέλεση. Μπορεί. Λοιπόν, να το βελτιώσετε αυτό, σας παρακαλώ πολύ. Τι να κάνω δηλαδή, να βελτιώσω την εκτέλεση ή να χαμηλώσω τη σκέψη? Όχι, εσύ θα σκέφτεσαι και θα παίρνεις άλλους να εκτελούν. Α, και δεν έχω τέτοιες πολυτέλειες. Δεν μπορώ να έχω ποκόμους. πάντως να σας πω. Παρακαλώ. Ότι πολλοί παοξίδες που έκανα εγώ μια γύρα δυτικά. Ναι. Είναι να πούμε ξενερωμένοι και μερικοί ήταν και νευριασμένοι γιατί ήταν κενοπό το αποτέλεσμα. Και μάλλον, ναι, δεν ήταν για το αποτέλεσμα, είναι για αυτό που είδαν. Ναι. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ναι. Και στη θέση του Περσία πάρε τον Αβράμοβ, να του δίνει και μια κουταλιά από αυτό που πουλάτε. Σε τι ηλικία είστε, κύριε? Το έχετε ανάγκη? Δεν νομίζω, δεν σας ακούω. Πρέπει να είστε μεσήλιξ. Δεν έχετε ανάγκη. Όχι. Σου είπα κάτι. Στη θέση του Περσία. Ναι. Βάλε τον Αβράμογλου. Ναι, τελείωσε. Ονοείται. Ναι. Και επίσης, ή θα κάνει συμβόλαιο για 5 χρόνια τον Ίβιτς ή στείλ τον τώρα. Ή κάτω συμβόλαιο ή στείλ τον τώρα. Ναι. Έτσι. Μάλιστα. Να μην χαθεί ο καιρός, γιατί θα χάσεις φέτος τη χρονιά σου και με δικιά σου ΕΠΟ. Ναι, μπορεί να χάσεις το πρωτάθλημα με δικιά σου ΕΠΟ. Ναι. Ας το πρωτάθλημα, κάνω ομάδα. Ναι. Πάλι τα ίδια από Οκτώβριο. Τι θα γίνει με αυτόν τον ΠΑΟΚ? Πάει για πρωτάθλημα τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, ο Ιβάν. Ο Άγιαξ τι έκανε σήμερα? 2-2. Εμείς θέλαμε από την πρώτη αγωνιστική να κερδίσουμε τον Άγιαξ και μας έφταιγαν όλοι οι άλλοι. Μάλιστα. Αφού δεν έχεις ομάδα. Σου βάζει ο Άγιαξ γκολ στο 44 και στο 88. Επικεντρωθήκατε σε ένα παίκτη, τον Κλάους. Ο Κλάους, αν έχει ακόμη ένα σεντερφόρ, θα γίνει και αυτός καλύτερος. Μάλιστα. Ερώτηση τελευταία. Παρακαλώ. Από Πισινό βγήκε ο σέντερφορ, πώς το λένε, ο Φακούντο Περέιρα και έπαιξε ότι άμ σήμερα σέντερφορ. Δηλαδή, δεν πρέπει να θυμωμένος τώρα ο κύριος, ας πούμε, πώς το λένε,
ο κύριος Φακούντο Περέιρα. Σου λέει, δεν μπαίνει ο Χουλούρης, ο Κλάος είναι έξω και μου βάζεις ας πούμε τον Διάμ Σεντερφόρ. Γιατί ρε φίλε, ας πούμε, εγώ τι σου έκανα. Τι δεν έχω. Προφανώς δεν θα είναι τις αρεσκίες του προπονητού. Ναι. Είναι εκτός συστήματος. Είναι εκτός συστήματος. Σας λέει κάτι αυτό. Θα ρωτήσω τον Γιώργο να μου πει. Γιατί ο Λέοβα δεν έχει χάσει έναν αγώνα ενώ όλοι οι άλλοι έχουν κάνει το rotation. Γιατί δεν έχετε αριστερό μπακ άλλον. Και, ναι, και γιατί μιλάει γιουγκοσλάβικα. Τι να πω εγώ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ. Καλημέρα σας, ναι. Έπεσαν, καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα σας πέσατε. Καλημέρα σας πέσατε. Τι να σας κάνω. Καλημέρα. Έλα φίλε. Έλα. Λοιπόν. Είχα πει πριν από λίγο καιρό στο Ραγκάτσι. Τι, πρωί ή βράδυ το είπες. Πρωί το είπα. Ναι. Ότι ο Ίβιτς του ντορίζει. Του ντορίζει. Του ντορίζει. Άσχημα. Να λοιπόν που βγήκα, σωστός, γιατί μου είχε πει όχι μωρέ και έτσι και αλλιώτικα και πασαλιμανιώτικα. Να που βγήκα σωστός λοιπόν. Του ντορίζει τώρα τελευταία. Και πού το στηρίζω. Ναι, για πες. Όταν έχει αρχίσει να έχει αιμονές με παίκτες. Αιμονές, μάλιστα. Αιμονές. Σοβαρές αιμονές. Όταν βλέπεις ότι ο Κάμπος από το 30 και μετά δεν τραβάει, βγάλ' τον. Τι τον κρατάς. Τι τον κρατάς. Να σου πω. Τράβα τον Διάμ αριστερά. Ξέρεις κάτι. Τράβα τον Διάμ δεξιά, βάλε τον Φακούντο Περέιρα κορυφή. Και παίξε να πούμε με αυτούς. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, το επικοινωνιακό στον ΠΑΟΚ. Ότι άμα μπουν ο Μιστακίδης με το Χαρίση, η ομάδα θα είναι καλύτερη. Εγώ το ξέρω. Και αυτό είναι. Δηλαδή, άμα παρουσιαστεί ένα τέτοιο σκηνικό και δει πάλι ο Ιβάν και ο Γιώργος που είναι άμπαλοι και οι δύο, ότι οι Έλληνες παίκτες είναι καλύτεροι. Και εγώ το έχω πει πριν ένα μήνα αυτό. Περιμένω εγώ από τον Έλληνα με σηκώσει. Από τον Χαρίση και τον Κίτσιο και τον. Να με σηκώσει. Όχι. Στον Κίτσου πήρε το μάτι. Ωραία. Σε καμιά άλλη θέση δεν πήρε παίκτη. Τρώει τον Τζιόλι. Καλά κάνει και τον τρώει. Και μου φέρνει τον ίδιο αργό παίκτη. Εκεί. Μου διώχνει τον Κάτσε. Και με φέρνει τον ίδιο. Του ντορίζει. Έτσι. Και ένα ακόμη στοιχείο για να δεις ότι του ντορίζει η ομάδα. Η ομάδα μαζί με τον Ντίβιτς. Δες το χρονικό σημείο πέρσι και τα παιχνίδια που είχαν γίνει. Και δες το χρονικό σημείο φέτος και τα παιχνίδια που είχαν γίνει. Ναι. Ένα το κρατουμένο. Το δεύτερο. Πώς γίνεται όλη αυτή η επιθετική που ήθελε ο ΠΑΟΚ το καλοκαίρι να είναι κανόνια με τις ομάδες τους και να σκοράρουν ανελιπώς. Δεν ξέρω. Εσύ θα μου πεις. Δεν μπορούσε το καλοκαίρι να δώσει 1 εκατομμύριο παραπάνω για να μου φέρει παραδείγματος χάρη τον Αμπουμπακάρ. Σου είχε φέρει τον Αμπαμπακάρη κάποτε. Εντάξει. Λέω εγώ, έτσι. Ή να μου φέρει τον Κοροπιάγκα. Θα μου πεις, αυτός ήθελε να πάει στη Σαλκιά. Εντάξει, αυτός ήθελε να πάει σε μεγάλη ομάδα. Αλλά πώς γίνεται όλη η επιθετική που ήθελε ο ΠΑΟΚ το καλοκαίρι να είναι πολυβόλα με τις ομάδες τους και εμείς να έχουμε πάρει, να μην πω τι έχουμε πάρει. Καραϊσκάκη τι βλέπεις. Άλλο μάτς. Εσύ τι λες να βλέπω ρε εσύ. Θα φταίει ο Αρετόπουλος. Εσύ τι λες να βλέπω. Σφαγή ο Αρετόπουλος. Τέλος πάντων, εγώ ένα πράγμα θα πω. Τον έβριζα. Ποιο να. Μέχρι εκεί που δεν πάει. Θα σου πω, περίμενε. Ναι. Τον έβριζα μέχρι εκεί που δεν πάει. Αλλά μου φαίνεται ότι χωρίς αυτόν δεν γίνεται. Μου φαίνεται ότι. Για το Σαλμπικίδη λες. Κάποιος έχει κάποιο δίκιο που τον βγάζει συνέχεια MVP αυτόν στην ομάδα. Α, για τον Τζαβέλα λες. Δεν ξέρω. Με το που έφυγε 2 παιχνίδια. Δεν είναι πρόβλημα, ρε φίλε. Από εκείνη την πλευρά. Όλοι χτυπάνε από εκείνη την πλευρά. Αν δεις και σήμερα το παιχνίδι της. Απ' εκεί χτύπησε. Ναι. Συνέχεια από αριστερά μας παίζανε. Γιατί ξέρει ότι έχει το κουτσάλογο από εκεί μεριά. Εντάξει. Ο παίκτης αυτός δεν κάνει. Τα λέμε. Κατά τη σωμάτα. Αργήσατε να το καταλάβετε. Εγώ σήκωσα σημαία από πέρσι.
Όχι, λέει καλός, είναι φάτονα τώρα. Επόμενος κύριος. Φάτονα, επόμενος, ναι. Τι ας σε κάνω. Ναι. Κώστα. Βγάλω εγώ πολύποδες στο λαρίκι μου. Να σε κάνω. Έλα, φίλε, ναι. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε. Ο Χρήστος από Αμφιάλη, Κώστα μου. Ρε Χρυσταρά, που χάθηκες, τι έγινε. Τι έγινε, τώρα ήρθα από τον Ολυμπιακό, από το Καραϊσκάκι ήρθα. Τώρα βλέπω σε επανάληψη το μάτς, τώρα έχει μπει το δεύτερο γκολ. Ήταν μια καλή προπόνηση. Εντάξει, η ομάδα, αυτό έλειπε να χάσει από αυτήν την ομάδα. Ήταν καλή, αλλά εγώ δεν ικανοποιήθηκα από την άμυνα. Έκανε αρκετές γκέλες. Ναι, είναι αδυναμία σου η άμυνα. Πολύ κολλή, ναι. Πολύ. Αδυναμία. Δεν έχει σημασία η ομάδα. Είναι, ήταν μια καλύτερη ομάδα, δηλαδή εκεί που φάγαμε τον γκολ μετά έκανε η ομάδα, κόλλησε πίσω. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν μου λες Φορτούνης δεκάρι, εδώ από ό,τι βλέπω εδώ. Ναι, ναι. Έκανε και την αλλά αυτό που μου έκανε εντύπωση, ναι. Ρε Κώστα, μου βάλει το μπουχαλάκι, περίμενα να βάλει το Τζόρι, βάλει τον Ερτμπλάι στο 4-1 είναι, ρε. Εκεί ρε τον τιμωρεί συνέχεια, να πούμε. Μου βάλει το μπουχαλάκι μετά να πούμε. Ο μπουχαλάκι καιρό είχε να εξηγήσει. Ναι, το βάλω, ο Τζόρι δηλαδή. Ήθελα να σου πω κάτι άλλο, Κώστα. Το μεσημέρι άκουγα το Real FM, άκουγα το Γεωργίου. Τι έκανε ο Γιώργος, τι έλεγε. Τον πλακώσανε Γιώργο οι Ολυμπιακοί, του ρίξανε κάτι φρυσίδια. Γιατί του ρίξανε φρυσίδια. Ρε δεν τρέπεσαι, του λέει, με το που ξεκινάει το πρώτο θέμα, λέει ο Γεωργίου. Και τώρα Ρετόπουλο στο Καραϊσκάκι, όσοι καταλάβατε, καταλάβατε. Ναι. Τον πλακώνει ο Ολυμπιακοί, ναι. Δεν τρέπεσαι, ρε, του λέει. Ναι. Εγώ λέει. Δεν τρέπεσε, του λέει, λιγάκι, πάει να κάνεις προπαγάνδα, του λέει, αμέσως, του λέει, Αρετούπλος, τι σημαίνει αυτό. Ναι. Τα ράδια, λέει, της Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή, λέει, που σας το λέω, βουίζουνε και έχουν ξεσηκωθεί. Ρε, εσύ τι κάνεις, του λέει, στην Αθήνα. Ναι. Τι θέλεις να πεις, του λέει. Ακόμα ναι. Δεν ξεκινάει εκπομπή, πρώτο θέμα, του λέει, που βάζεις τώρα Αρετόπουλο, του λέει, και λες Αρετόπουλος. Δηλαδή, πάει να ξεσηκώσεις τον κόσμο ολόκληρο. Ναι. Και αν γίνει, του λέει, εδώ πέρα μια ματσολιά, να ο αυτός ήταν φτιαγμένος. Δεν τρέπεσε, λιγάκι. Έγινε, Κώστα, το τι έγινε. Το τι έγινε. Την πέσανε οι γάβροι δηλαδή. Ναι, ναι. Ο ένας πάνω στον άλλον. Καλά ρε, του λέει, σου λέει ο άλλος. Καλά σου λέει ο άλλος. Δεν τρέπεσε λίγο, του λέει. Με το που ξεκινάς, του λέει, αντί να πεις τίποτα άλλο, βάσεις πρώτο θέμα, του λέει. Έκλεισε τον Αρετόπουλο και λέει, καλύτερα λέει να χάσει τους 3 βαθμούς, λέει ο αυτός, να μην κατέβει. Πλάκα δηλαδή. Ναι. Και έχουν ξεσηκωθεί οι Ολυμπιακοί και του ρίχνουνε βρυσίδια. Ναι. Κάτσε ρε παιδί μου, δημοσιογράφος είσαι, δηλαδή πού το πας πρώτο θέμα, πας όλη την εκπομπή να τη βγάλεις ας πούμε στον αέρα. Εσύ στεναχωρέθηκες αυτό που άκουσες από τον Γεωργίου τώρα δηλαδή. Ε? Στεναχωρέθηκες, λες ισχύει κάτι άλλο. Κοίταξε να δεις ρε Κώστα μου, εντάξει. Ο ΠΑΟΚ είναι χάλια. Εσύ λες, ο ΠΑΟΚ, κοίταξε, χάλια είναι, άκουμε λίγο. Ο ΠΑΟΚ είναι χάλια, στο λέω εγώ, τους το λέω ένα μήνα. Εσύ λες ότι αν δεν τραβήξει ο Ολυμπιακός. Λέω, ναι. Δεν τραβήξει ο Ολυμπιακός. Ο Αρετόπουλος δεν θα τον βοηθήσει. Λες εσύ. Εγώ λέω. Θα τον βοηθήσει. Εγώ λέω ο ΠΑΟΚ είναι για 2-0 κάτω. Εντάξει, εγώ ναι, το λέω. Ναι. Εγώ το λέω. Ή για 3-1. Ναι. Γιατί γκολ θα βάλει ο ΠΑΟΚ. Για 3-1. Εγώ τον Ολυμπιακός, ναι. Δεν θέλω τον Αρετόπουλο. Γιατί ό,τι και να γίνει θα πούνε για τον Αρετόπουλο το πήρε το παιχνίδι. Και θα έχουν οι παουτζίδες δεν δίκιο. Ρε. Αν δεν ήταν ο Αρετόπουλος, θα έχει τον Ιορδάνη. Θα έχουν. Μην ήταν ο Αρετόπουλος. Θα έχουν δηλαδή. Θα έχουν άλοθη οι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ. Ναι. Και κακό και τον Ολυμπιακό κάνει αυτό. Άρα λες, γιατί ό,τι και να κάνει ο Ολυμπιακός και καλά να κάνει ένα σφύριγμα να κάνει λάθος ο Αρετόπουλος, τα είδατε ρε, τα είδατε που του βάλανε αυτό, ναι. Δεν μου λες, το πάω και να κλείσει το είδες. Το πάω και να κλείσει το είδα, ναι. Τι έχεις να πεις για τη διαιτησία. Λες ότι αν έχει ο ΠΑΟΚ τη διαιτησία του Ηρακλή στο Καραϊσκάκι, θα γαυγίζουν οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Πότε θα γαυγίζουν, αμέ. Θα γαυγίζουν, βέβαια. Με το δίκιο τους θα γαυγίζουν. Κοίταξε να δεις κάτι, ανάλογα τη φάση. Δηλαδή τώρα αν ο Λέοβατς στο 30 ναι. Βρίσει τον επόπτη και τον βγάλει κόκκινη. Θα το δεχθούν οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ αυτό γιατί με τον Ηρακλή το δέχτηκαν. Μα εκεί τώρα έχουνε πρόφαση και ξέρεις θα πούνε με το δίκιο σε ΠΑΟΚ. Ωραία, Αρετόπουλος είναι αυτός, τι πάει να πει, να, τον ίδιο. Ναι. Ας το κάνει όμως έναν του Ολυμπιακού, ας το κάνει έναν του Ολυμπιακού. Θα τον βγάλει έξω, εκεί έχω. Να τους αποστομώσει. Με το που θα πεταχθεί κάποιος και να πει κάτι στο λες, να τον βγάλει έξω. Ήθιστε ο Ολυμπιακός. Με τα προβλήματα που έχει στην άμυνα, να ναι. Έχει σφυρίγματα αν έχει καλύτερα, αμυνόμενος όταν είναι. Και όχι, όχι επιτιθέμενος. Ναι. Δηλαδή με τον Πανιόνιο, επιτιθέμενος, θα μπορούσε το φάουλ που το βάρεσες και το τείχος ήταν πιο πίσω. Κακός. Ναι. Θα μπορούσε να το δώσει πέναλτι γιατί ήταν πάνω στη γραμμή. Και λέω. Τελείωνε, ναι, ήταν πάνω στη γραμμή, δεν το έδωκε. Αλλά στο offside, εκεί την αδυναμία σου. Και από πέρσι, δηλαδή πέρσι οι διαιτητές δεν σε βοήθησαν, σε βοήθησαν οι επόπτες. Οι επόπτες, ναι. Ναι, σε βοήθησαν οι επόπτες. Πάντως είσαι σε καλή φόρμα, σε καλύτερη. Δηλαδή το ντέρμπι γίνεται. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή με ντεφορμέ τον ΠΑΟΚ.
και φορμαρισμένο τον Ολυμπιακό. Το φεγγάρι σου είναι καλό. Πιστεύω, εγώ τι πιστεύω, να σου πω. Ακούω. Πιστεύω ότι δεν έχει άλλα περιθώρια ο ΠΑΟΚ να χάσει, γιατί μετά υποδέχεται στην Τούμπα την ΑΕΚ. Θα μου πεις, θα την πάρει την ΑΕΚ. Δεν είναι σίγουρο. Άμα φύγει με μείον 3 βαθμούς από το Καραϊσκάκι και πάει πάνω στην ΑΕΚ και έρθει με ισοπαλία, άντε για το πρωτάθλημα, πέταξε. Μάλιστα. Δηλαδή μετά μην έχεις ελπίδες. Ποιος πάει για πρωτάθλημα? Μετά, κοίταξε, αν πάρει ο Ολυμπιακός πάνω του, γιατί μετά να μην, το, να μην, να ανέβει αυτό. Με το ΖΕΚΑ γρυπωμένο, τι πρόβλεψε? Τίποτα, με τον ΜΠΕΡΚ πόσο θα φάει. Τι πρόβλεψε? Εν τω μεταξύ άκουγα σήμερα τον Κόκκινο, είχες φύγει λίγο νωρίτερα. Ναι, πήγα προπόνηση, πήγα να τρέξω. Ναι, άκουγα τον αυτό, έχει βγαίνει και λέει ο Κόκκινος σε κάποιον στα τελευταία 4 παρα 10. Τι είπε? Κοίταξε να δεις, του λέει, λέω στα προγνωστικά του είναι μέσα, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός σήμερα χάνουν οπωσδήποτε. Ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει. Έτσι, στάνταρ, στάνταρ, λέει. Λέω, Κόκκινο, είσαι, λέω, τα προβλητικά σου. Βουβάλι. Ναι, είσαι, λέει, Ολυμπιακός χάνει. Πώς θα περάσει σήμερα? Ρε, αυτή η ομάδα είσαι μετά. Και ο Παναθηναϊκός θα χάσει. Ο ΠΑΟΚ θα περάσει σίγουρα. Τον πάρω όλο το που είναι στα προβλητικά σου μέσα. Είσαι, Γρηγόρη, μια χαρά. Γεια χαρά, φίλα από την Αφιάλη. Γεια σου, ρε, Σίκωστη, γεια χαρά. Θα τα πούμε. Αύριο θα έχουμε Μαλάτο εναντίον Γιώργου. Γιώργο από Μαρμίτα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Τι κάνεις, ραπ, αξίζεις από Κορδελιό. Κάνω εκπομπή και βλέπω Ολυμπιακό με την Αστράνα, την Κραστάνα. Ναι, ωραία. Αστράνα, την Κραστάνα. Την Κραστάνα, ναι. Τι λέει? Για λέγε. Τι να πω, εγώ είδα το πρώτο ημίχρονο μόνο, γιατί μετά δούλευα και πάλι καλά δεν είδα και το δεύτερο. Αν έβλεπες το δεύτερο θα σου πολύ στεναχωρεμένος. Το βασικά άκουγα τον Κουλιανό, τον Ζαΐρη που το έκανε και... Ξέρεις τι έγινε, μόνο. Ξέρεις τι έγινε. Χάνω 1-0, εντάξει. Και πρέπει να ανακατέψω την τράπουλα, να πάρω ρίσκο. Πρόσεξε. Δηλαδή να παίξω με ένα χαφ λιγότερο, να παίξω με δεύτερο φορ, να βάλω ένα χαφ πιο επιθετικογενής αμυντικό χαφ, να βάλω έναν πιο μπροστά επιθετικό κτλ. Ξέρεις ότι ο ΠΑΟΚ αθλητικά μπορεί να μην παθαίνει θλάσεις. Αλλά παθαίνει θλάση στο δεύτερο ημίχρονο όλη η ομάδα. Φίλε, αυτό που είδα εγώ από το 65 μέχρι το 90 είναι ό,τι χειρότερο έχω δει φέτος από τον ΠΑΟΚ. Γιατί, γιατί τρόμαξα. Έχεις αγοράσει αργούς παίκτες. Αργούς παίκτες, αργούς χαφ μάλλον. Αργούς χαφ. Και... Δεν ξέρω εγώ. Και σημαίνει ότι οι Έλληνες, ο Μιστακίδης με τον Χαρίση, είναι καλύτεροι από τον Σαχόφ οπωσδήποτε. Και ο Μπίζεσβαρ, που είναι ποιοτικότατος παίκτης, εγώ στο λέω, μεγάλη ποιότητα. Ξέρει, είναι... κιλά μπαλά, ξέρει, αλλά είναι ακόμα... Είναι παλέμαχος ποδοσφαιριστής. Δεν έχει τις εντάσεις που χρειάζεται μια ομάδα. Και αυτό θα το δεις, θα το παρατηρήσεις, όταν ο Μπίζεσβαρ παίξει με κόσμο πολύ. Δηλαδή, τι θα πει κόσμος πολύ? Να είναι μαζεμένοι πολλοί σε κλειστούς χώρους, όταν θα χρειαστεί να βγάλει ένταση στη φάση πάνω, δεν μπορεί να τη βγάλει. Γι' αυτό κάνει τα μέτρα πίσω για να έχει μεγαλύτερο χώρο να κινηθεί. Αυτό είναι πονηριά του παίχτη. Δεν μπορεί να το καταλάβει όμως ο φίλαθλος αυτό, το καταλαβαίνω εγώ. Αλλά ρε, γιατί... και ναι. Από πίσω δεν έχει η ομάδα ένα κοντρέρα να κατεβάσει την μπάλα ή ένα μαλεζά τα καλά του ώστε να κάνει τη βαθιά παλιά. Αυτό είναι το δεύτερο που λες και έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτό είναι το δεύτερο που λες. Δεν έχει ένα κάτι στο κέντρο να πούμε ή ένα βιτόλο στα καλά του μηχανάκι να πούμε. Δεν έχει. Πάντως ο Μπίζεσβαρ φαίνεται ότι είναι λίγο σαν αθλητής όταν θα πλησιάσει σε πολυκοσμία την αντίπαλο άμυνα σε κλειστό χώρο. Και επίσης όταν χαθεί η μπάλα γυρνάει πίσω, θα ρίξει και έχει Opel Caravan δεκαετίας του 60. Τόσο αργά πάει προς τα πίσω. Δηλαδή οι επαναφορές του είναι πάρα πολύ αργές. Αυτό δεν είναι να μοιράζει την μπάλα, να κατεβάσει, να κάνει. Δεν είναι ούτε να μαρκάρει ούτε τίποτα. Να κατεβάσει φίλε, στο σύγχρονο είναι... ποδόσφαιρο, να την κατεβάσει την μπάλα. Δηλαδή, άμα βρω εγώ ένα καλό στόπερ, την κατεβάζει την μπάλα μια χαρά. Απλά δεν έχω. Το δεκάρι είναι να γίνεται δεύτερο σέντερφορ και τρίτο χαφ. Και να πλαγιάσει όταν, ας πούμε, δώσει ο προπονητής εντολή. Δώστε στην αριστερή πλευρά, για παράδειγμα, υπερφόρτωση. Πρέπει να βγει εκεί. Δεν τα έχει αυτά ο Μπίζεσβαρ. Ξέρει τόνους μπάλα, αυτό δεν μου κάνει όμως. Ξέρει μπάλα, αλλά δεν ξέρει ποδόσφαιρο. Δεν με χρησιμεύει σε κάτι. Ούτε στα μαρκαρίσματά μου, ούτε στους κλειστούς χώρους να μου βρει να μου τριπλάρει, να σουτάρει. Δεν το έχει.
Παιχταράς, παιχταράς σε τεχνική. Αυτό μόνο. Για κάνω. Αυτόν τον περιμένω. Με δύο καλά χαφ τον περιμένω αυτό να. Ναι. Αλλά από τους άλλους τίποτα. Ναι. Για πες μου ρε Ραπ. Σήμερα εκτός από τον Γλύκο, ποιος άλλος Έλληνας παίκτης έπαιζε. Σήμερα εκτός από τον Γλύκο, ποιος άλλος Έλληνας παίκτης έπαιζε. Ναι. Να δω την εντεκάδα, μισό λεπτό την έχω μπροστά μου. Δώσ' μου λίγο χρόνο. Σέχιτς, όχι. Λέω Βατσέλος Μαρέλα, Μάτος. Κανένας. Κουλούρης αλλαγή. Μπήκε ο Μπίζες Βαστογκανίας, ο Κουλούρης στον Διάμι. Τρίτη αλλαγή ποια ήταν, δεν τη θυμάμαι, δεν τη σημείωσα. Ο Περέιρα ήταν. Ο Περέιρα στη θέση του. Περέιρα, Κουλούρης και Μπίζες Βα. Ο Περέιρα πού μπήκε, στο Τζάλμα. Στο Τζάλμα, ναι. Ναι, ναι, Περέιρα. Σωστό. Άρα με ένα βασικό Έλληνα και μια αλλαγή. Αυτοί όλοι οι ξένοι δεν ξέρουν τι εστί. Αυτοί ήταν περπατώντας. Τι ρε, οι ξένοι που πήρες είναι χειρότεροι από τους Έλληνες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έξω. Τελικά ο προηγούμενος φίλος είχε ένα δίκιο για τον MVP. Λείπει αυτός δύο αγώνες και όσο και να μην τον πάνε μερικοί. Κατάντια να... είναι φίλε για τον ΠΑΟΚ του Σαββίδη να λείπει ο Τζαβέλας και να λέμε αμάν τι έγινε, έλειψε ο Τζαβέλας, κάσαμε. Κατάντια είναι. Και... πέστε το... άλλος... πέστε το... άλλος... το Σαββίδη, πέστε τον. Ναι. Ο άλλος στη Β' αεραστεχνική να τον πας δεν θα παίξει να πούμε αυτό το λέω Βάτσερε. Πού τον βρήκαν αυτόν. Εγώ πέρσι όταν τον είδα με τα Γιάννενα εκεί στο 3-1 λέω αυτός δεν κάνει, μου λέει βιάζεσαι. Λέω πάω αργά, λέω πας αργά, λέω και σκοντάφτης λέω σε χώματα. Βιάζομαι του λέω. Τι να κάνω. Βιάζομαι. Επειδή σήμερα ράπτω και κάτι τελευταίο και να κλείσω, επειδή σήμερα φάνηκε ότι πλέον ποιο θα είναι το σκορ στο Καραϊσκάκης, έτσι κι αλλιώς θα χάσουμε, θα χάσουμε. Εγώ πιστεύω με ένα 4-3-3 άμα κατέβει μπορεί να βγάλει και κάτι. Για να δούμε. Και να βάλει αριστερό μπακ τον Μιστακίδη αντί αυτόν. Ας ρισκάρει, έτσι κι αλλιώς θα χάσουμε, θα χάσουμε. Και 3-5-2 με Μιστακίδη αριστερό μπακ, άπομα το δεξιά 3 στόπερ. Δύο κόφτες, ποιους κόφτες για... Ποιους κόφτες για... Εκεί θα μπαίνει ο Φορτούνης φορμαρισμένος και ο Ιντέγια θα έχω θέμα. Μπέναλτι θα με δώσει. Θα αρχίσω να φωνάζω. Το βράδυ. Θα φωνάζω. Εγώ με διαιτητές και με αυτά δεν ασχολούμαι. Όχι, ο Αρετόπουλος λέει είναι Ολυμπιακός. Το ξέρουμε. Είναι Ολυμπιακός και εγώ έχω 10 διαιτητές παοξίδες που σφυρίζουν Ολυμπιακό. Το πρόβλημά μου είναι Χαϊβάνια. Δεν είναι ο Αρετόπουλος που είναι Ολυμπιακός. Εμένα το πρόβλημά μου είναι ότι ο Καραμελίδης είναι παοξής. Αυτό είναι το πρόβλημά μου είναι Χαϊβάνια. Δεν το παίρνει τα χαμπάρι. Χαϊβανομούσκαρα. Τι να πω, ρε φίλε. Χαϊβανομούσκαρα. Θα τα πούμε και αύριο με τον φίλο τον Μαλάτο και τον φίλο τον Γιώργο. Κώστα, εγώ πιστεύω. Έλα. Έλα, φίλε. Χαίρετε. Ναι, καλησπέρα. Καλώς το. Έχεις δίκιο. Ώστε να σας πω ένα πράγμα. Ο καταρχήν ο Χαρίσης, ο οποίος λείπει από την ομάδα, είναι... τα μάμια αντεπίθεση. Άμα χαθεί η μπάλα, άμα μαρκάρει κάρτα είναι. Τέλος πάντων, αλλά μπορεί όμως να κατεβάζει την μπάλα. Να κρατάει την μπάλα. Που δεν μπορεί να κάνει. Ναι. Δεν ξέρω ο Τσίμηρο τι έπαθε. Σήμερα ο Τσίμηρο της ήταν πάρα πολύ κακός. Τώρα αρχίζουν να φοβούνται να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους. Τι να πω. Τέλος πάντων, το θέμα δεν είναι αυτό, ότι πρέπει να βάλει και πιτσιρικάδες μέσα Έλληνες. Όπως παραδείγματος χάρη το Χαρίση. Ο Χαρίσης νομίζω ότι στη θέση του Ουκρανού θα πάει πολύ καλύτερα. Του Μπιζεσβάρ, του Σακόφ. Του Σακόφ. Ναι, 100%. 100%. 100%. Και απορώ γιατί εμένει τόσο πολύ ώστε να βάζει τον Ουκρανό. Μη σου πω και ο Μιστακίδης, μπορεί. Μη σου πω και ο Μιστακίδης, αν πάρει λίγο χρόνο, μπορεί να βγει καλύτερος από τον Τζαλμα κάπως. Μπορεί. Ποιος μου λέει εμένα. Βέβαια. Θα μπορούσε να αλλάξει. Εγώ πίστευα στον αυτόν τον Διάμ, επειδή είναι ψηλό παιδί και ξέρει μπάλα, ότι μπορεί να κάνει κάτι σαν σεντερφόρ. Δεν έπρεπε να βάλει, αν μπορούσε να μην βάλει τον Κάμπος και να βάλει δεξιά τον Τιάμ και να βάλει σέντερ φορ τον Κουλούρη ή τον Φανούρη. Ο Φανούρης έχει λέπρα ρε φίλε, θα ρίξει και είναι να πούμε ο Ιούδας. Δεν ξέρω τι πάει, έχει πάθει με αυτόν εδώ. Το Τζαβέλα ρωτά, εμένα τι με ρωτάς, τι με νοιάζει εμένα. Κακός. Έπρεπε από τη στιγμή που κανονικά έπρεπε να χτυπήσει το παιχνίδι αυτό, διότι αν το χτυπήσει και το έπαιρνε αυτό το παιχνίδι, έστω ακόμη και η ισοπαλία ήταν με τον αποδάρι μέσα, στους 32. Τώρα παίζει από την αμεριά, θα πάει κάτω στο ίδιο. Τι να την κάνεις μόνο τους 32, θα σάμα τι αν πας στους 32 τι θα γίνει.
Τι θα κάνεις δηλαδή, θα πάρεις και τι θα γίνει και τι έγινε. Λοιπόν, πήγε στην Ευρώπη, έπαιξες, πήρες τα τηλεοπτικά, τι να πας άλλο ρε. Ποια Ελλάδα ρε, τι γίνεται. Όχι ρε φίλε, γιατί στάσου ρε Κώστα. Πού να πας. Θα μπορέσει να πάρει κάποια λεφτά. Άμα περάσει, δεν παίρνει. Τι λεφτά ρε, εδώ τα πετάτε τα λεφτά σας κατά και δεν μπορεί να την κάνετε ομάδα τώρα. Θα περιμένετε να πάρετε 100 χιλιάρικα από το... Τι μπράσα. Εμένα με απογοήτησε και αυτός ο Τιάνο, εγώ περίμενα περισσότερο από αυτό. Σέντερφορ. Αυτός ήταν καλαγωμένος, δεν είχε... Έλα ρε τώρα που θα βάλω τον Τιάμ σέντερφορ, θα έχω το φανούρι και θα βάλω τον Τιάμ τώρα, σε παρακαλώ πολύ. Άντε τώρα. Άντε βρε τώρα. Δεν ξέρω. Καραϊσκάκη τι λέει, θα το δούμε το μάτσο. Ε? Καραϊσκάκη. Τι θα κάνω. Θα το δούμε τηλεοπτικά. Ναι. Θα πάμε καμιά πίκρα και από εκεί. Γιατί οι άλλοι πήραμε πάνω τους ρίξαν 4 γκολ, εμείς πάμε με πεσμένο το ηθικό. Τα ντέρμπι είναι πάντα ντέρμπι όμως και πάντα κρύβουνε παγίδες. Τα ντέρμπι είναι ντέρμπι και κρύβουνε παγίδες. Αλλά είσαι σε κακό φεγγάρι. Πάει. Τελείωσε. Τουλάχιστον να μην χάσει. Ας μην χάσει. Άμα χάσει τελείωσε. Καθαρίζει. Τα λέμε. Bye bye. Να είσαι καλά. Ο Ιμπάρμπο σήμερα φοβερός. Πάμε διάλειμμα. 90 όλα. Οι γραμμές εδώ. Περιμένω. Bye. Έτσι που λες κύριε, ο Αρετόπουλος δεν είναι το πρόβλημά μου. Το πρόβλημά μου είναι οι Θεσσαλονικείς διαιτητές, οι Παοξίδες και ο Καραμελίδης που είναι Παοξής. Ο Γκαγκάτσης που είναι Παοξής και τα άλλη μούμια του Φαραώ στην Ξάνθη που είναι Παοξής. Αυτή είναι το πρόβλημά σας. Αυτοί παίζουν τον Πάο κανάποδα. Από τον Αρετόπουλο περιμένεις. Από τον Αρετόπουλο περιμένεις. Εκεί είναι χρόνια το πρόβλημά σας. Εδώ η δική μας, εδώ. Εδώ. Οι Κασιμάτιδες, οι Βασάρες. Οι Γκαγκάτσιδες, οι Κυρτζίκηδες, οι Καραμελίδηδες. Πώς το λέγανε τον διαιτητή που έδωσε τον πέναλτι στον Νέτο με τα λάστιχα εδώ πέρα. Αυτή είναι τα προβλήματά σας. Αρετάπουλος, κρύβεται την αυτήν ότι εδώ πέρα είμαστε τρύπα του όζοντος. Ε, Αρετάπουλος, με το Σακόφ και το Γκάνιας. Πάω στο Καραϊσκάκη και σε φταίει Αρετόπουλος τώρα. Πάμε επόμενη γραμμή. Άιντε, ναι. Έπεσες, ναι. Έλα, μάλιστα. Έλα, Ραπ. Έλα, φίλε. Τι κάνεις, καλά. Καλά, φίλε, εσύ. Τι καλά, χάσαμε το βάζελο, Ραπ, μας έσφαξε και πέρα, δεν πήραμε το βελτίο. Το 2-2. Γιατί διπλό το είχες. Τι θα το έχω, φίλε, δεν υπάρχουν βελτικές ομάδες. Πώς το πες. Βελτικές ομάδες δεν υπάρχουν. Ναι. Σκέψου ότι το πρωτάθλημα της Βελγίου γίνεται και το πρωτάθλημα το παίρνει ο 8ος στο play-off. Ναι. Τι, διπλό το είχα, το χάσαμε τζάμπα γιατί η διαιτησία δεν απέναντι. Διπλό το είχαμε, εντάξει, έδωσε τον πέναλτι 2-1 τώρα εκεί πέρα. Το έκανε, δεν το έκανε, δεν ξέρω τι έγινε εκεί. Πάνω, το γύρισα να πούμε και λίγο στο γύρω-γύρω όλοι. Για πες μου, τι θες. Το μάτσο του Ηρακλή με τον Ατρόμητο, πώς το βλέπεις. Άκου να δεις, φίλε. Το μάτσο του Ηρακλή με τον Ατρόμητο. Πραγματικά σε ρωτάω, ούτε Ηρακλή, ούτε Ατρόμητο. Το βλέπω να διακόπτεται. Το βλέπω να διακόπτεται. Ναι. Γιατί βλέπω σε εξωτερικές εταιρείες πολύ μεγάλο το διπλό. Απόδοση. Τι μεγάλο το διπλό. Στον Ατρόμητο δίνουν 2,50. Ναι, τον Ηρακλή πόσο το δίνουν. 3,70. Άρα φαβορεί δίνουν τον Ατρόμητο. Ναι. Ναι. Γι' αυτό σου λέω πώς το βλέπεις. Το βλέπεις δηλαδή να... Φίλε, άκουσε να δεις λίγο το παρασκήνιο. Εδώ εμπλέκονται δύο παρατάξεις στον Ηρακλή. Θα σου πω να το καταλάβεις, εσύ είσαι έξυπνος. Η παράταξη των Μανατζαρέων και του Παπαθανασάκη. Να πουλήσουν τον Ηρακλή και να φύγουν, να οικονομήσουν. Και η άλλη είναι η παράταξη της οικογένειας που δεν έχει ψηλή, αλλά περιμένει να πάρει την ομάδα τζάμπα. Δεν τη χαλάει την οικογένεια να πάρουν τον Ηρακλή στη γάμα εθνική τζάμπα. Να έχεις υπόψη σου. Οπότε, επειδή τον Καγιούλη δεν μπορεί να τον διώξει και τον Παπαθανασάκη, έτσι σχέδιο, σου λέει τι, γιατί να μην πω. Δεν θα μπουνε, λες, ένα μάτς. Εγώ λέω θα μπουνε. Μια-δυο, διακοπή του. Παίζεται η διακοπή πουθενά. Παίζεται η διακοπή. Δύσκολο να τη βρει κάπου. Οπότε έχοντας στο μυαλό σου αυτό, το 0 ως ένα γκολ είναι η μία περίπτωση και το άλλο είναι η διακοπή. Και το άλλο είναι η διακοπή. Εντάξει, εγώ αγωνιστικά να σου πω πολύ απλά δεν το βλέπω 0-1 γκολ, το βλέπω και 0-2-0-3. Πώς το πες, ναι. Αγωνιστικά, ναι.
ο Ατρόμητος επειδή σιγά σιγά ανεβαίνει και έχει καλό ρόστερ. Ναι. Το ότι είναι στον πάτο είναι. Εντάξει, δεν είναι και η Μπαρτσελώνα και ο Ατρόμητος. Δηλαδή, εντάξει, άμα παίξει ο Ηρακλής πλήρης και ο Ατρόμητος πλήρης 10 φορές, δηλαδή 5 μας θα λήξουν ισόπαλα. Μην νομίζει δηλαδή ο Ατρόμητος με τον Παπαδόπουλο το μηταρά σέντερ φορ παίζει. Το προχθές παίζαμε με τη Βέρεια, ο Μιλτσικιώτης, ο Μαϊμάρκετ έξω αριστερά, γελάμε. Ο Αντώνης το παλτό που φορτώσαν στον ΠΑΟΚ, τον κορόιδο το Σαββίδι, το φορτώσαν τον Αντώνης από την Αυστραλία. Ένα καπετάνο, γυρασμένο το παιδί, κάτι σέντερ μπακ μεγάλα σε ηλικία, 1-0 με το ζόρι και τα λοιπά. Και τον Μπαλάφα στα γεράματα. Και... δυσκολεύτηκε να τους πάρει αυτούς τώρα ο Ατρόμητος. Εντάξει. Το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ εσύ πώς το βλέπεις. Πώς? Το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ εσύ πώς το βλέπεις. Γκολ, γκολ, over και άσο. Και τελευταία ερώτηση, το ΑΕΚ Πανεώνιος. Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Αντεράκι του θανάτου. Αντεράκι, δηλαδή 0-0, 1-0 εκεί. 0-1. Οκ. Τα λέμε. Επόμενος κύριος, ναι. Έλα, φίλε. Γεια σου, ραπ. Καλώς τον. ΠΑΟΚ της Νεάπολη. Έλα. Ραπ, αυτό που έχω παρατηρήσει στον ΠΑΟΚ φέτος. Ναι. Και γενικά μετά εποχή Γκαρσία είναι ότι δεν έχει κάποιον παίκτη ηγέτη σε καμία γραμμή μες στο γήπεδο. Να κρατήσει λίγο την ομάδα ψυχολογικά, να πιέσει λίγο τους παίκτες. Ποια ελληνική ομάδα έχει ηγέτη? Δεν ξέρω για τις άλλες ομάδες. Εσύ λέει για τη δικιά σου, ναι. Ναι. Αυτό δεν μου αρέσει καθόλου στον ΠΑΟΚ. Ναι. Ότι δεν έχει κάποιον ηγέτη μέσα στο γήπεδο. Ναι. Δεν ξέρω πώς ακούγεται αυτό. Πάντως, αυτό νομίζω λείπει πάρα πολύ. Ειδικά σε ντέρμπι όπως είναι με τον Ολυμπιακό και μετά από ένα άσχημο αποτέλεσμα που έχει ξανασυμβεί πολλές φορές. Ναι. Θα ήθελα έναν ηγέτη στο κέντρο, στην άμυνα, στην επίθεση, κάπου ρε παιδί μου να κρατήσει λίγο τα προσχήματα έστω. Ναι. Αυτό δεν μου αρέσει στον ΠΑΟΚ. Ναι. Στα άλλα που αναφέρεις για τα μάτς, για τα τους παίκτες, για τα τέτοια, όλα αυτά που λες, συμφωνώ με τα Χαφ, Σακ, Χοφ και Κάνιας που δεν υπάρχουν. Μήνες το λέω. Όχι να τον περιμένω, όχι να τον περιμένω. Τι να τον περιμένεις. Σαν τη Μαρθαβούρση να περιμένεις το γαμπρό μετά από 10 χρόνια στο λιμάνι, να πούμε. Ναι. Περιμένω. Άρα, ράπη, δύο δεκάδες που λέγαμε στο καλοκαίρι, πού είναι? Τι λέγανε? Εγώ μ' άκουσες να λέω για δύο δεκάδες. Εντάξει, πιο πολύ, τουλάχιστον στην οπαδή μου, άντε να πω την παρέα μου, τον περίγυρό μου, λέγαμε ότι έχουμε καλό υλικό, αρκετό βάθος πάγκου. Κοίτα, το καλοκαίρι είναι ωραία περίοδος. Τραβάς και κάτι βότιες, να πούμε. Και μπορεί τον Κανίας να το βλέπεις, ξέρω εγώ, ή Τζάκι, ξέρω εγώ τι να σου πω. Το χορτάρι πάντως άλλα δείχνουν. Το θέμα αυτό είναι, Κωστή. Όσο για τον Ίβιτς που σου είπα ότι άμα χαλάσει το μάτς, δεν μπορεί να το γυρίσει σαν προπονητής. Άμα δεχτούμε γκολ πρώτη, ε. Δεν μπορεί να το γυρίσει. Τακτικά δηλαδή πιστεύεις ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο μάτς. Δεν μπορεί να κουουουτσάρει. Τη ομάδα τη στήνει, δεν έχει και καλύτερο υλικό για να τη στήσει. Η αλήθεια είναι. Άρα δεν είναι θέμα μόνο προπονητή, είναι θέμα και υλικού. Είναι και το υλικό. Δηλαδή εδώ στη Θεσσαλονίκη, τον Σαββίδη, του έχετε πιάσει τον κόλο με τα τέσσερα τα χέρια σας. Επειδή δεν ξέρει μπάλα. Το κατάλαβες το έργο. Του έχετε πιάσει τον κόλο και αντί να πείτε να κυνηγήσετε αυτούς που του πιάνουν τον κόλο, κάθεστε και βλέπετε το βερίκιο να τον βρίζει. Εγώ τι θα σας κάνω, ρε Παοξής, δεν είμαι εγώ να κάνω επανάσταση. Εσείς είστε. Το κατάλαβες το έργο. Πώς πιστεύεις ότι κατεβούμε στο μάτι τον Ολυμπιακό? Χεσμένοι. Με έτοιμη δεκάδα. Με έτοιμη τη δικαιολογία για την ήττα. Για τη Δευτέρα δεν θα φταίει ο Μπαγλαμάς που έφερε τον Σακόφ, ο Μπαγλαμάς που έφερε τον πώς το λένε, τον Γκανίας, ο Μπαγλαμάς που έφερε μισοπνεύμονα τον Μπίζεσβαρ, ο Μπαγλαμάς που έφερε τον Τιάμ, θα φταίει ο Αρετόπουλος. Και ξαναλέω, το πρόβλημά μου δεν είναι που ο Αρετόπουλος είναι Ολυμπιακός. Το πρόβλημά μου είναι ότι ο Καραμελίδης είναι Παοξής. Ούτε αυτό πάνω το καταλάβουν οι Παοξίδες. Τέτοια ώρα το βράδυ τώρα με κανένα ούζο μήνυ που έχουν πιει. Πιστεύεις ότι ο Ίβιτς φέρει ευθύνη σε αρκετά μάτς φέτος? Ο Ίβιτς, φίλε, είναι ένας προπονητής. Δηλαδή, πάω εγώ σε μια δουλειά. Έτσι. Και μου λένε. Ναι. Έχουμε αυτόν, ας πούμε, τον ηχολήπτη. Και βλέπω εγώ ένα ηχολήπτη, ο οποίος, να πούμε, κοιμάται όρθιος. Άμα πω φέρτονα, καλό εσέμι, δεν πειράζει, συνεργαστώ, φταίω. Η γραμματέας, ξέρω εγώ, είναι με ένα κραγιόν και χτυπάνε τα τηλέφωνα και δεν μου δίνει τις γραμμές. Άμα αποκαλεί είναι, μωρέ. Φταίω.
Φταίω. Το πιάσα. Το κατάλαβες. Όταν λοιπόν λες άντε να πάω να κάνω καριέρα, αλλά θα κάνουν οι άλλοι κουμάντο. Όταν θα κάνουν οι άλλοι κουμάντο, όταν θα γίνουν μπουλκουμές, δεν φταίνουν οι άλλοι, θα φταίνε εσύ λακάμα. Άρα εγώ λοιπόν, αργό χαφ δεν θέλω στην ομάδα μου. Δεν θέλω αργό χαφ στην ομάδα μου. Και δεν μπορώ να κάνω τα χατήρια εις βάρος της καριέρας μου. Εις βάρος της καριέρας μου. Εις βάρος της δουλειάς μου. Δηλαδή, ό,τι δουλειά και να κάνω. Ραδιόφωνο κάνω. Πολιτής είμαι. Εγώ φίλε, έμαθα να μιλάω. Όταν ήμουνα σε μια δουλειά και ήμουνα ας πούμε κλητήρας, κουβάλαγα και ήμουν και υπεύθυνος δωροδοκιών, ξέρω εγώ, σε κάποιες φάσεις εκτός Ελλάδος. Ωραία. Ήμουνα και υπεύθυνος κτηρίων και τα λοιπά. Κάποια στιγμή λοιπόν στο κτίριο το οκταόροφο που ήμουνα υπεύθυνος εγώ, πηδούσε να πούμε ένας καθηγητής μια γραμματέα. Μη γελάς. Εγώ λοιπόν έκλεινα τις βρύσες, έκλεινα τα παράθυρα, έκλεινα να πούμε τα φώτα, έκλεινα τις κλειδαριές, τα κομπιούτερ και όλα αυτά. Αυτός πηδούσε τη γραμματέα μέσα εκεί και άφηνε τα φώτα ανοιχτά, τα νερά και τα λοιπά. Με πιάνει ιδιοκτησία εμένα και έναν ακόμα που ήμασταν οι άντρες της επιχείρησης, οι άλλες 20 ήταν γυναίκες, που ήμασταν υπεύθυνοι. Λέω τι έγινε, λέω ο τάδε πηδάει την ούψ, λέω στον άλλον. Η ούψ ήταν μια η οποία μόλις την έβγαινε στη γωνία, έλεγε ούψ. Την απαυτώνει, λέω την ούψ. Την απαυτώνει την ούψ αυτό, λέω. Τι θα κάνουμε, τι έρε πρόβατο, του λέω. Τι, θα μα διώξουν μια-δυο, μα φωνάζουν. Λέει, μπε. Άσε ρε μπε, του λέω. Ας θα το πω εγώ με το δικό μου τρόπο. Μάνα και δυο παιδιά, ιδιοκτήτες. Μεγάλη εταιρεία. Τι γίνεται αυτό και αυτό και τα λοιπά. Άκου να δεις, λέω. Ο τάδε, λέω, πηδάει την ούψ. Στα ίσια. Δεν είναι ρουφιανιά. 12 φορές το έκανε αυτό. Πηδάει την ούψ. Μπε, ο άλλος μπε. Λέει, τι με κοιτάς, λέω. Γιατί άνοιξε το στόμα. Κλείσε το στόμα. Θα χάσω εγώ τη δουλειά μου. Απηδάω εγώ την ούψ. Να αφήσω το παράθυρο ανοιχτό, διώξε με. Μα την απαυτώνει ο άλλος. Το κατάλαβες το έργο. Έχεις δίκιο. Εγώ λοιπόν θα δεχτώ το Σαχόφ όταν τα 50 μέτρα τα κάνει σε 2 χρόνια. Θα δεχτώ τον Κανίας και θα φάω τον Τζιόλι. Θα φέρω χειρότερον. Τραγικά. Δηλαδή, άμα ανεβώ απάνω και κάνω κατακτητικό ποδόσφαιρο και ευρώ την Καραμπόκ, ξέρω εγώ, με τα υπτάμενα χαλιά και με κάνει 7 αντεπιθέσεις αυτή η κολομάδα εκεί πέρα στο Αζερμπαϊτζάν. Άμα πάω στο Καραϊσκάκι, ξέρεις, θα πάθω. Και μετά θα φταίει ποιος? Ο προπονητής θα φταίει. Εσύ τα φάγες, θα πούνε. Άρα λοιπόν πρέπει να φυλάξω τη δουλειά μου, την καριέρα μου. Να θωρακίσω τη δουλειά μου. Δεν το κάνει πάντως ο Δίβιτς, οπότε. Ο οποιοσδήποτε νέος σε μια δουλειά δεν το κάνει. Λέει άντε να τυχωθώ, να τρουπώσω, να. Και όμως την πληρώνει. Άρα λοιπόν το κουμάντο σε μια ομάδα και τους παίκτες για να τελειώνουμε θα τους χρεωθεί ο προπονητής. Για να πει, εγώ λοιπόν έφερα τον Σαχόφ, εγώ έφερα τον Κανίας, εγώ έφερα τον Τζαλμακάμπος, εγώ έφερα τον Διάμ, εγώ είμαι υπεύθυνος, υπέγραψα κτλ. Και άμα τρώω 3 γκολ στην αντεπίθεση ή άμα τα χάνει ο Ροντρίγκες, φταίω εγώ. Καληνύχτα. Επόμενος κύριος. Έτσι είναι. Πηδάει ο αυτός την ούψ, ότι θα με διώξει εμένα. Πάω εγώ απεινάσω επειδή ο άλλος είχε κάβλες. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Επόμενη γραμμή. Μάλιστα. Έλα, Κώστα, καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνεις, καλά είσαι? Έτσι λέω. Ωραία. Τι έχουμε, χάσαμε σήμερα γκρίνια πάλι, έτσι. Όπως πάντα. Γιατί, οι ίδιοι είναι αυτοί που βγαίναν και λέγανε ότι πού πας με Κοροβές, πού πας με Χαρίση, πού πας με Τσιόλη, πού πας με Κλάος κτλ. Και τώρα ψάχνουμε αυτούς. Ναι, θέλουν κάτι καλύτερο, αλλά τους φέραν τα ίδια. Μα το έχουν το καλύτερο. Το καλύτερο. Το έχουν, φυσικά το έχουν. Ποιο είναι? Αυτοί θέλουν σε 1,5 μήνα να δουν διαφορά. Παίζω μπαλάρα. 12 επίσημα μάτσε έπαιξε ο ΠΑΟΚ, τα 9 έχει παίξει μπαλάρα. Ναι. Έχει βγάλει 10 τελικές σε εστία. Ναι. Δεν σου λέω εγώ 20 και 25. Ναι. Εγώ βάζω 10 που αποκρούει ο τερματοφύλακας. Πίσω τι γίνεται. Τι θέλουν δηλαδή τώρα. Έγινε δηλαδή σήμερα μια ήττα που για μένα απαράδεκτο. Ναι, δείξανε διαφορία, πλήρη διαφορία. Πλήρη. Ήταν το λόγο το ξέρουν αυτοί. Άρα ήταν αδιάφοροι. Αδιάφοροι. Άρα, είναι ικανοί, αλλά το κάνανε επίτηδες. Πάρ' το πως θέλεις εσύ. Εσύ πες μου. Εγώ θα σου πω. Μάλιστα. Φαβορεί η Καραμπάκ εχθές, έτσι. Καραμπάκ, τρία χρόνια το πάω στο διπλό. Ναι. Έτσι. Μάλιστα. Τίποτα παραπάνω δεν σου λέω.
Και δεν μου λέτε. Μάλιστα. Ο Μαδούλα τη πλάκα στην Καραμπάκ δεν έχει σημασία, είναι από του Ραμπαϊτσάν. Για μπείτε ρε εσείς ρε φιλαράκια, όλοι έχετε ένα ίντερνετ, μια οθόνη μπροστά σας. Μπείτε, χτυπήστε 40 παιχνίδια ευρωπαϊκά η Καραμπάχ. Πόσοι τες έχει κάνει στην έδρα της? Η Καραμπάχ. Να σας πω, ναι, μία από τη τότε να μόνο. Και Μονακό έχει χάσει εκεί μέσα και άλλες μεγάλες μας έχουν χάσει εκεί μέσα. Μη τρελαίνεστε που έχει σήμερα πάω. Και εγώ τρελαμένος είμαι, δεν λέω. Πιο πολύ για την αδιαφορία που δείξαν οι παίχτες. Α, ήταν αδιάφοροι. Δεν έχασα ένα μάτ. Δεν έχασα τίποτα, ένα μάτ έχασα. Άρα... Έχω δύο παιχνίδια στη Τούμπα, θα τα πάρω και θα περάσω. Τελείωσε το πανηγύρι. Κάτσε εγώ τώρα να τρελαθώ που πάω με Σαχόφ, που πάω με το ένα και πούρει ο Χαρίσης. Τον είχαμε το Χαρίση στη Βέρεια, τι έκανε. Ναι. Περέιρα, τον έβαλε, τι έκανε. Έβαλε τον γκολ. Τι έχασε μέσα με τη Ξάνθη ο Περέιρα. Τα ξεχνάνε, τον είχε βασικό. Μην τρελαθούμε τώρα. Οπότε. Οπότε. Δεν σε τρομάζει αυτή. Δεν με τρομάζει αυτή η εμφάνιση. Όχι. Θα το δείξω στο Καραϊσκάκη Κυριακή. Και ούτε χεσμένος είμαι, ούτε θα φάω και θα φάω. Σιγά τον Ολυμπιακό. Έριξε στην Ασάνα 4. Εκεί. Μπαλάρα παίζω εγώ ρε παιδιά. 12 επίσημα μάτσα, 9 έχω παίξει μπαλάρα. Μπαλάρα. Σηκώνω από την καρέκλα του πολυθρόνα μου. Έχω 7-8 χρόνια αυτό το πράγμα να το ζήσω. Να σηκωθώ από την πολυθρόνα μου την καρέκλα. Και εγώ τώρα θα κάτσω. Χαλάστηκα για την αδιαφορία. Όχι γιατί έχασα. Ποδόσφαιρο είναι, θα το χάσω και τι έγινε. Το 2004 πήρα Euro. Το περίμενε κανένας αυτό, όχι. Όχι. Που δεν ήμουν η μεγάλη ομάδα. Έχασα σήμερα την πιο μικρή Καραμπάχ. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Καραμπάχ, είσαι ευχαριστημένος δηλαδή γενικά. Σου είπα, ευχαριστημένος δεν είμαι. Είμαι τρελαμένος την αδιαφορία των παιχτών μου. Δεν μου λες, να σου κάνω μια ερώτηση. Να μου κάνω. Μου λέει ο Γιαλαμάς εδώ στο μήνυμα. Τρεις ήττες σε 24 ευρωπαϊκά μάτς εντός έχει Καραμπάχ. Σωστός λέει ο φίλος. Γιατί το δίνατε διπλό? Γιατί το δίνατε διπλό όλοι οι γλυφταροί να πούμε στο... Ποιος το έδινε διπλό? Όχι. Εμένα εδώ το ξαδερφάκι μου πήγε, έριξε λεφτά σήμερα και καλά λεφτά στο χίδιο. Το λέω τρελός είσαι. 3,80 αυτό παγίδα είναι. Δεν υπάρχει ΠΑΟΚ ΣΥΣ που μην πει να έπαιξε το διπλό του ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ λέει εδώ, με λέει ο Γιαλαμάς, 2 ήττες στα τελευταία 18 στο Europa ο ΠΑΟΚ. Τώρα μην τρελαθούμε, χάσαμε σήμερα και χάλασε και θα πάμε στο Καραϊσκάκι και θα φάμε τετράμπαλο. Οι άλλοι δεν βλέπετε τι κάνουνε. Που βγαίνουν οι φίλοι μας Ολυμπιακοί και βγήκε ο φίλος μας ο Χρήστος από τη Νέα Φιάλη, το παλικάρι που μίλησε γιατί η Αρετόπουλο, γιατί φάγανε τον Γεωργίο και το ταβάνι του Γεωργίου. Τι τους είπε ο Γεωργίου, ρε, το αφεντικό σας διόρισε Αρετόπουλο. Δεν μπορείτε αλλιώς, μόνο με τέτοιους μπορείτε. Αυτό τους έλεγε ο Γεωργίου. Και βγήκαν και τον φάγαν σήμερα στα ραδιόφωνο. Το βρίζανε το Βουκαρά. Το βρίζανε γιατί τους είπε τα αλήθεια. Το αφεντικό σας διόρισε Αρετόπουλο. Δεν μπορεί αλλιώς. Με Αρετόπουλο πρέπει να παίξουν αυτοί για να κερδίσουν τον ΠΑΟΚ και να τους πατήσει την Κυριακή ο ΠΑΟΚ. Ναι. Και θα το δεις. Θα κερδίσει. Κατάλαβες. Μπορεί. Άλλο μάτσο είναι αυτό. Δεν ξέρω. Θα δούμε τώρα γιατί χάσαμε. Τα χάσαμε. Τώρα η ομάδα παίζει μπαλάρα. Είναι δηλαδή, τι να πω, δηλαδή είναι απαράδεκτο αυτό που ακούω από συνοπαδούς μου. Τα χάσου. Δεν σε προβληματίζουν. Ναι. Τα χάσου. Λίγο ναι, με προβληματίζει. Με προβληματίζει και ο Κανής, με προβληματίζει και ο Σαχόφ. Αλλά εγώ σου είπα, θέλω να τους δώσω χρόνο. Δεν μπορώ μέσα σε 2 και 3 μήνες να βγάλω συμπέρασμα. Όπως Βερσής θέλει 5, 6, 7 μήνες. Η ομάδα αυτή τη στιγμή λοράρει. Αν δεν είχα τους μείον 3, είχα 11 βαθμούς στο πρωτάθλημα. Ήμουν 1 βαθμό πίσω από την κορυφή. Τι άλλο θέλουμε? Τι άλλο θέλουμε? Είμαι σχεδόν με το ένα πόδι περασμένο στο Europa, γιατί στο Europa θα περάσω. Δεν υπάρχει συζήτηση. Και έχω και, άμα δεν είχα το μείον 3, θα μου πεις τώρα με το αν και με το θα, πολλά γίνονται. Έχω 11 βαθμούς. 1 βαθμό πίσω από τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, τι παραπάνω θέλετε αυτή την ομάδα και δεν σας αρέσει η ομάδα? Μάλιστα. Επειδή σήμερα έχασε, σκασμένοι είμαστε όλοι, συμφωνώ. Πιο πολύ την διαφορία. Και ποιος δεν μου λέει εμένα ότι το μυαλό τους έδωσε στο Καραϊσκάκι. Και έγινε αυτή η απόδοση σήμερα στο παιχνίδι. Ναι. Γιατί για μένα, εκείνο είναι το παιχνίδι, ήταν το σημερινό. Το σημερινό μπορώ να το διορθώσω. Θα έρθει η Καραμπάχ στη Τούμπα μετά από 2 εβδομάδες, θα την κερδίσω, θα την αφήσω πάλι πίσω μου. Θα έρθει η Λίμπερη, θα την κερδίσω, θα περάσω. Το μεσευραιανό είναι το όλα τα λεφτά. Εκεί θα μείνω 7 πόντους πίσω αν δεν κερδίσω και αν χάσω. Γι' αυτό μπορεί και το μυαλό, δεν το λέω σαν δικαιολογία, να τον παιχτών μου ήταν σήμερα εκεί, στο Καραϊσκάκι. Και να είχε να παίξαν έτσι τόσα διάφορα σήμερα. Πες το για να μην τραυματιστούν, πες το όπως θέλεις. Και σου είπα, η Καραμπάχ για μένα δεν είναι μια μικρή ομαδούλα. Πιο καλή από την Καμπάλα είναι. Το επιβεβαιώσω και το φιλαράκι με το μήνυμα. Πάει τελείως. Έτσι. Μετά το Καραϊσκάκι. Χαλαρώστε, παιδιά, χαλαρώστε. Χαλαρώστε, ο Ιανουάριος θα έρθει, θα δούμε μια διορθωτική κίνηση που πάσχουμε. Αν δεν μας κάνει ο Κανίας, θα το διορθώσουμε. Πείτε να δούμε τώρα. Μη φέρουμε κανένα πιο αργό από τον Κανίας, αυτό λέω. Ό,τι φέρουμε. Έχουμε διοίκηση για αυτό το πράγμα εκεί πέρα.
Δεν παίζει ομάδα μπάλα. Όχι, παίζουν τώρα, επειδή παίξουν, δεν είναι τώρα κρύ μπάλα. Έγινε το γήπεδο. Έγινε το γήπεδο. Μπάλα δεν έπαιξε ο ΠΑΟΚ. Θα σου πω τα παιχνίδια. Λίγο μέσα στο Λίμπερες, μέσα στη Βέρεια. Αυτά ήταν. Ναι. Σε όλα τα άλλα τα μάτια έχει παίξει μπαλάρα. Ναι. Ε, τι τώρα. Άρα, ρημίστε λίγο να πούμε. Πάει τέλειος. Έτσι. Bye bye. Και την Κυριακή, θα τα πούμε τη Δευτέρα. Κυριακή, θα πάμε εμείς εκεί κάτω χεσμένοι και άδε μας ρίξουν το τράμπαλο. Θέλουν να μας ρίξουν. Άμα είναι μάγκες, θέλουν να μας ρίξουν. Σε καλύτερη φόρμα. Και με Αρετόπουλο. Αυτό είναι η δικαιολογία μας. Και με, δεν υπάρχει δικαιολογία. Εγώ στο Καρασκάκι παίζω πάντα, σε έχω πει πολλές φορές. Με 70-30 διατησία κατά. Τους έχω κάνει 6 διπλά. Αυτό είμαι εγώ. Στην Τούμπα με τους μικρούς, τι διατησία έχεις. Ποια Τούμπα με τους μικρούς. Λέω εδώ με Ηρακλή, με κάτι μικρές ομάδες. Είσαι... Γιατί τι έγινε η διατησία. Η διατησία προχθές μου πήγε Καροτσάκι. Τι διατησία, τι έκανε λάθος η διατησία. Που χαρίστηκε στην κίτρινη κάρτα του παίχτη. Ναι. Και βγαίνουν τώρα και μου λένε γιατί κατευθείαν κόκκινη. Ναι. Του χαρίστηκε ο άλλος. Ναι. Και έφαγε την κόκκινη γιατί εξέβρισε την επόπτρια. Την εξέβρισε. Ε πώς για. Ε πάει τελείως. Ε πώς για τώρα. Πάει τελείως. Πού είναι η διατησία υπέρ του ΠΑΟΚ προχθές την Κυριακή. Δηλαδή τώρα άμα εξυβρίσει. Δεν μου λες τους δύο παίκτες του ΠΑΟΚ που στο Χαριλάου τους απέβαλε. Γιατί τους απέβαλε στο Άρης ΠΑΟΚ 2-0. Βάλε το βιντεάκι και δες τους απέβαλε. Μου φαίνεται τους εξύβρισε πάλι. Βάλε το βιντεάκι και δες. Εσύ λες τώρα και τους πάθα, έτσι. Μήπως τους εξύβρισε, ναι. Όχι, να βάλεις το βιντεάκι να δεις, θα μου πεις εσύ την άλλη φορά γιατί τους πέταξε έξω. Γιατί κυκολύσατε πολύ σε εκείνο το μάτς. Ναι. Βάλτε και δες τα. Ναι. Και ναι. Θα μου πεις. Θα βάλω. Κλείσε. Να είστε καλά, καληνύχτα. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Ήταν λίγο στεναχωρεμένος, αλλά αισιόδοξος. Ναι. Ναι, ναι. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, κυρία. Καλημέρα. 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 Πολύ αισιόδοξο τον άκουσα τον Πόχουμ. Καλό αυτό. Πάρει τηλέφωνο τη Δευτέρα. Εντάξει, καλό αυτό. Oh. Ναι. Πάντως, καλησπέρα κιόλας. Βλέπω ότι οι οπαδοί γενικά έχουν οριμάσει. Γιατί ναι. Αυτά που είδαμε όλοι δηλαδή, αυτά λέμε ότι... Στείλαμε τον Γκάτσε στην Βικτόρια εκεί στην Μπίλξνερ, όπως τη λένε. Τον άλλο τον έχουμε στον πάγκο. Και αυτοί που παίζουν τελικά είναι τουλάχιστον μέτριοι, σωστά. Ναι. Ότι αν παίζει, επειδή μήπως έγινε καμία συμφωνία με την Γιουβέντους. Ξέρεις. Μπα, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρεις. Yeah. Καλά, είπες τον γιατί άλλο είπες ότι πρέπει να ρωτήσω τον πες τον, τον Τζαβέλα γιατί δεν παίζει ο Περέιρα. Ναι, ναι. Θα το ρωτήσουμε αφού το λες εσύ. Τι άλλο, τι άλλο. Και ο Αρετόπουλος είναι Ολυμπιακός βέβαια, θα μην το συζητάμε. Από την πόλη μου εκεί που είμαι είναι σύλλογος, είναι μέλος. Είναι αλλά καλό είναι πράγμα να είσαι Ολυμπιακός και να σφυρίζεις τον Ολυμπιακό. Κακό είναι να είσαι παοξής και να σφυρίζεις τον Ολυμπιακό. Δηλαδή το βράδυ, αν ένας οπαδός του Ολυμπιακού σφυρίξει τον Ολυμπιακό υπέρ, νομίζω ότι το βράδυ θα κοιμηθεί καλά. Ένας παοξής που θα σφυρίξει τον Ολυμπιακό, πώς θα κοιμηθεί άραγε. Αυτό έχει γίνει ποτέ. Πολλές φορές. Άρα εγώ δεν το θυμάμαι, καλά εσύ το ξέρεις. Τέλος πάντων, μια καλησπέρα πήρα. Βέβαια, είμαι ειλικρινός ότι με κάλυψαν οι υπόλοιποι. Ναι. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ για την ομάδα μου, γιατί και εσύ το ξέρεις καλύτερα από μένα. Τέτοια εποχή, μια ομάδα πρέπει να ρολάρει πλέον. Πρέπει να έχει βρει τον κορμό της, έτσι. Πλησιάζουμε στα τέλη του μήνα, μέσα του μήνα. Έχει γίνει προετοιμασία, έχουν γίνει τα πρώτα μάτς. Ο ΠΑΟΚ ευδοκίμησε να έχει πολλά μάτς, παρότι είχε πρόβλημα το πρωτάθλημα στην αρχή. Μάλιστα. Ο ΠΑΟΚ δεν το είχε αυτό το πρόβλημα, το ξέρεις, είχε παιχνίδια. Ναι. Δικαιολογία δεν υπάρχει. Τη δικαιολογία τραυματισμών δεν υπάρχει πολύ σοβαρή όπως το ξέρεις. Ναι. Άρα κάπου αλλού είναι το πρόβλημα. Αλλά μ' αρέσει που εμείς οι παγκοσμίες τελικά οριμάζουμε. Πού είναι το πρόβλημα. Το έχουμε αποφασίσει. Έλατε, τι νομίζεις. Δεν βλέπεις μπάλα εσύ, δεν το βλέπεις. Βλέπω για παράδειγμα στις αλλαγές που έκανε τους δύο επιθετικούς ότι τους έβαλε τζάμπα. Διότι ξέραμε ότι δεν μπορούσε κανείς να του δώσει την μπάλα. Δηλαδή μπήκε ο Περέιρα, μπήκε ο Κουλούρης και να μην μπαίνει. Από όλο το παιχνίδι εγώ αν ήμουν παοξής θα προβληματιζόμουν στο τελευταίο μισάωρο όπου. Ναι. Οι γραμμές μου ανοίξανε και η ομάδα μου όταν πήρε το ρίσκο της ανατροπής πρώτον δεν μπόρεσε να ανατρέψει την κατάσταση και δεύτερον όχι μόνο αυτό εκτέθηκε και αμυντικά στο μεγάλο χώρο από μια μέτρια ομάδα η οποία αν με βρει μια καλή ομάδα σε ένα τέτοιο σκηνικό θα με εξαφανίσει. Εκεί πολύ μέτρια ομάδα και μάλιστα σου πω την αλήθεια από την αρχή φάνηκε ότι δεν παίζαμε πολύ καλά. Έβλεπα το μάτι με τη σύζυγο εδώ γιατί εδώ είναι μεσημέρι ακόμα. Ναι. Λοιπόν, από εδώ που σε παίρνω και το έλεγα το μάτι και λέω θα φάμε κι άλλο γκολ. Δηλαδή όπως το έβλεπα, λέω έβαζε επιθετικούς,
Ενώ ξέραμε εκ των προτέρων, ότι ο Γάλλος Μπίσεφερ δεν έκανε τίποτα, ότι οι δύο μέση μου δεν μπορούσαν να προωθήσουν την μπάλα. Και όπως ανοιχτήκαμε, κοιτάξτε, λογικό ότι δεν ανοίγεις, γι' αυτό είπα και εγώ, δεν είμαι προφήτης. Απλά βλέπω πώς αναπτύσσεται η ομάδα και λέω σιγά μην ισοφαρίσουμε. Το πιο πιθανό να φάμε κι άλλο. Άσχετο, ήταν να σε πάρω και χθες. Κοίταξε, για τα τσίπορα δεν φταίει ούτε ο Ζήσης ούτε η Κουλά. Φταίει εσύ που δεν τα καταφέρνεις, κατάλαβες. Άρα εγώ φταίω. Βέβαια, δεν κατάλαβες ποιος είναι γι' αυτό. Ο γείτονας ο Κολαδός. Δεν σε κατάλαβα, ρε Τρόμπα, από πάνω. Κατάλαβες, το Μάρι. Δεν κύριε Κωνσταντίνη, θα αφήνω φυλάκα, ρε. Γεια, χαρά. Να σε καλά, γουρί. Άρα εγώ φταίω που δεν το αντέχω. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Τι γίνεται. Όλα με λιγάλα, εσύ τι κάνεις. Καλά. Ήθελα να σου πω για το μάτι σήμερα. Ναι. Λοιπόν, ξέρεις τι ακούω, ξέρεις τι βλέπω, ξέρεις τι αισθάνομαι από τους φίλους συμπαουτσίδες. Τι αισθάνεσαι? Ότι γενικά είμαστε πολύ κακοί οπαδοί. Γιατί, ξέρω, ο λόγος? Ο λόγος, γιατί είτε θα νικήσουμε και θα είναι όλα wow, π.χ. την προηγούμενη φορά ήταν καλός ο Ίβιτς που γύρισε το μάτ, τότε γύριζε μάτ μέσα στη Λίμπερετς. Τότε γύρισε το μάτ, ήταν καλός. Σήμερα δεν το γύρισε, είναι κακός. Ναι. Το Κυριακή αν το νικήσει θα είναι καλός. Την άλλη Κυριακή αν χάσει θα είναι κακός. Εσύ τι λες, εσύ τι λες. Ας τη λέει. Εγώ λέω ότι το ποδόσφαιρο θέλει υπομονή. Έτσι, πρώτον. Όταν λέω υπομονή δεν εννοώ υπομονή χωρίς να... σαν να εθελοτυφλής ας πούμε. Πρέπει να κάνεις υπομονή. Τι υπομονή να κάνεις, ρε φίλε? Θέλεις, διώχνεις τον Κάτσε και τον Τσιόλι και φέρνεις δυο παλτά. Τι υπομονή να κάνεις? Και φέρνεις ένα δεκάρι να φάει τον Μπέλκα και άλλος μπορεί να βγάλει 20 λεπτά. Τι υπομονή να κάνει δηλαδή? Δηλαδή πέρσι που έπαιζε ο Κάτσε και ο Τσιόλις. Φύγανε αυτοί. Τι λιγότερο κάνανε? Πολύ λιγότερο κάνανε. Από αυτούς τους δυο? Άσε ρε φίλε τώρα. Εντάξει, φίλε τώρα. Δηλαδή το εσχόρησε πάρα πολύ. Δηλαδή πέρσι ο Ολυμπιακός που ήταν σε χειρότερη κατάσταση θα μπορούσε να έρθει στην Τούμπα ας πούμε και να πάρει ένα μάτς σε κακή κατάσταση και ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να πάρει ενώ δεν είναι σε φόρμα ας πούμε. Με ποια λογική? Ρε φίλε, για να καταλήξουμε. Με τη λογική ότι ο άλλος θα έχει και διαιτητή, θα έχει και καλύτερους παίκτες και πιο φορμαρισμένους. Άστο διαιτητή. Εγώ δεν σου πω διαιτητή μέσα, δεν είμαι και διαιτητή. Σου μιλάω σαν δύο ομάδες, 11-2-11. Άτον διαιτητή. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να πάρει τον αγώνα ή να πάρει ένα αποτέλεσμα. Ναι, φίλε, δεν ξέρω, μπορεί να το πάρει το αποτέλεσμα. Η ουσία ποια είναι? Να πάρει τον Ολυμπιακό ισοπαλία ή νίκη έχοντας φέρει παλτά στα χαφ. Παραδεχτείτε το, η χαφ που φέρατε είναι για κλωτσιές. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή, να τα αλλάξουμε? Είναι. Λοιπόν, όχι, φυσικά δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Αλλά ούτε οι υπόλοιπες ομάδες έχουν. Γιατί κάθε φορά φορτώνεται παλτά στον Ιβάν? Αυτό είναι το πρόβλημα. Επειδή ο άνθρωπος είναι άμπαλος, το φορτώνεται παλτά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί τα δέχεται. Πάω χορηγό ώρας. Αμήλικτος ο χρόνος. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα Κωστά. Καλώς τώρα. Πολύ πίκρα ρε φίλε αυτή η ομάδα. Πολύ πίκρα. Πολύ πίκρα. Ναι. Ήμουν αλλιώς και γέρασα και πολλά άλλα δεν θα δω. Έβαλες. Εγώ δεν θα δω σύνταξη. Μα θέλω να πω για τον προηγούμενο τον κύριο που πήρα από Γερμανία. Πού βλέπει ότι ο ΠΑΟΚ παίζει μπαλάρα στους φετινούς αγώνες? Εδώ ο κόκκινος είδε... Εδώ ο κόκκινος είδε ότι πήγε η Chelsea, πώς τη λένε, η City, να παίξει μέσα στην Μπαρτσελόνα θελεκτικό ποδόσφαιρο. Και του λέω, εσύ μεγάλωσες με τον Χατζηπαραγή, γι' αυτό μιλάς έτσι. Δεν μπορώ να βγάλω άκτα, σταματάω την κουβέντα. Τι να κάνω τώρα? Δηλαδή, παίξαμε μπαλάρα με την Ιβέρια και χάσαμε βαθμούς. Παίξαμε μπαλάρα με την Ξάνθη και χάσαμε βαθμούς. Παίξαμε μπαλάρα με τον Άιξ και χάσαμε την πρόκληση. Με τον Πανετολικό στο παραπέντε δεν πήρε με τον αγώνα. Με τον Ιρακή τα ίδια, τώρα τα ίδια. Πού βλέπουν την μπαλάρα, ήθελα να καταλάβω. Να έχουμε μόνο τελικές και ουσία μηδέν. Ναι. Δηλαδή θα περιμένουμε δύο μήνες ακόμα τους παίχτες που πήραμε για να δείξουν το καλό σε αυτό. Θα έχει βγει ο Ολυμπιακός 20 παίχτες μπροστά. Ναι. Άμα το κάνουμε αυτό το πράγμα. Ναι. Έτσι είναι. Ναι. Και εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι οι περισσότερες μεταγραφές είναι παλτά.
Και απορώ με τον κύριο Σαββίδη που είναι ένας πολύ καλός επιχειρηματίας. Δεν βλέπει στην επιχείρηση που λέγεται ΠΑΟΚ ότι πάνε άσκοπα τα λεφτά που δίνει. Ο άνθρωπος, ρε παιδιά, ο άνθρωπος είναι κυμπάρης. Αλλά δεν ξέρει μπάλα, κυμπάρης είναι. Δεν ξέρει μπάλα, ρε Κώστα μου, αλλά... Αν αγαπούσανε τον ΠΑΟΚ οι ΠΑΟΞίδες και όχι τα λεφτά του Σαββίδη, θα φτιάχνανε ομάδα και θα τον βοηθούσαν. Δεν κοιτάγανε να τον πάρουν τα λεφτά μόνο. Φέρε μου λεφτά ο ένας να φτιάξω τον Εραστέχνη. Δώσε με λεφτά ο άλλος να φτιάξω το παλατάκι. Δώσε με λεφτά εκείνος να κάνω εκείνο. Ψάχνω να βρω δουλειά. Άντε ρε, φύγετε από εδώ πέρα, δεν τα ξέρουμε εμείς τώρα. Συμφωνώ απόλυτα. Τον κάνουμε αβάτες να τον γλύφουμε και. Ρε είσαι άμπαλος, στο λέω Ραπτόπουλος. Και εσύ και ο Μίκης. Είστε και οι δυο άμπαλοι. Πάει τελείως. Τι να σε κάνω τώρα. Ο Γιώργος. Και λέω ο Μίκης. Ο Γιώργος. Είστε άμπαλοι. Είστε καλοί εργοδότες, καλοί άνθρωποι. Εγώ γουστάρω να μπουν οι Ρώσοι στα συμφέροντα τα ελληνικά, να έρθει η ανάπτυξη. Αλλά δεν ξέρεις μπάλα. Και σε εκμεταλλεύονται και σου φέρουν παλτά. Ο Βρίζας θα είναι. Ο περσινός ο Φέγγε, ο Άρνεσεν θα είναι, ο φετινός θα είναι. Σε δουλεύουν κανονικά. Τελείωσε. Και φταίνε και, φταίει και ο Ίβιτς. Σωστά. Δεν επιτρέπεται όμως ένας επιχειρηματίας με τόσο ξυδεργία να μην μπορεί να καταλάβει ότι κάπου εκμεταλλεύεται η υπόθεση. Ότι τον έχουν μόνο για τα φράγκα. Χρυσέ μου άνθρωπε, το καταλαβαίνει, αλλά δεν ξέρει μπάλα. Τι να κάνει, ποιο να φέρει. Εγώ θα έδιωχνα όλους τους παοξίδες από τον ΠΑΟΚ. Όλους. Και θα έφερνα επαγγελματίες του είδους. Δηλαδή, ποιος είναι ο καλύτερος μάνατζερ του Ολυμπιακού είναι, του Παναθηναϊκού, φέρτονα. Εγώ δεν θα υποδείξω. Ποιος είναι αυτός ο οποίος είναι με τη διαιτησία, αυτός είναι. Δεν ξέρω το έργο, εγώ είμαι ο χρηματοδότης του έργου. Το σκηνοθέτη δεν μπορώ να τον πω τι θα κάνει. Σωστά, ναι. Την Κυριακή τη βλέπεις? Κοίταξε, στα ντέρμπι δεν είναι εύκολη η πρόβλεψη, αλλά έχοντας το νου και τον Αρετόπουλο και την άμυνα του Ολυμπιακού, τα χαφ του ΠΑΟΚ, βλέπω over, goal-goal, αφού το θες, και με ένα goal νίκη Ολυμπιακός με σκορ. Όχι δηλαδή ένα 0, κατάλαβες? Ναι. Βλέπω δηλαδή ιστορία να γίνεται και τη Δευτέρα θα κλαίμε εδώ για τον Αρετόπουλο, αυτό είναι δεδομένο. Ματωμένο το πρωτοσέλιδο, εγκληματίες κτλ. Αυτό είναι. Θα πουλήσουμε τον ΠΑΟΚ αδικημένο. Για το σακόφ, το παλτό και αυτά θα τα περάσουμε στα ψηλά γράμματα. Μπράβο, ναι. Αυτό που γίνεται 50 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη γραμμή. Εγώ είμαι αντίθετος. Καλημέρα. Έλα Κωστά. Καλώς τον. Από Τούμπα παίρνω τηλέφωνο. Τούμπα. Ναι. Ωραίος. Εδώ Θεσσαλονίκη. Έλα. Ναι, εντάξει. Ήθελα να πω την άποψή μου. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο στην εκπομπή. Ναι. Πάω και είμαι. Σχετικά με το μεταγραφικό σχεδιασμό, δηλαδή από ό,τι φαίνεται το 60-70% των παιχτών δεν έχει βγει. Συμφωνώ δηλαδή με τα προηγούμενα και ότι ο προηγούμενος πήρε τηλέφωνο. Ψιλοβγήκε ο Βαρέλα, βγήκε πολύ καλό ομάτος. Ναι, δηλαδή συνοπτικά, άμα βάλουμε τις μεταγραφές σε ένα. Ο τερματοφύλακας, πήρα τερματοφύλακα και παίζει ο Γλύκος βασικός. Όχι ότι κακός ο Γλύκος, αλλά άμα παίρνει τερματοφύλακα ξένο και παίζει ο Έλληνας, έχει αποτύχει. Ναι. Λέω εγώ τώρα. Ναι, τέλος πάντων, ναι. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Οπότε αφού δεν βγήκαν αυτοί, από ό,τι δεν φαίνεται οι παίκτες, αφού δεν έχουν βγει παίκτες, δηλαδή με ποιο πλάνο τους πήρε, δηλαδή για ένα χρόνο, για δύο χρόνια, δηλαδή συγκεκριμένους παίκτες, τα συμβόλαιά τους, με τι σκέπτικο, γιατί φαίνεται ότι δεν μπορούν να κρατήσουν τον ΠΑΟΚ στα επίπεδα που θέλουμε, έτσι. Δεν ξέρω, εμένα με ρωτάς, τους ρεπόρτερ ρωτάς, εγώ δεν μπορώ να ξέρω. Πού να ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, εντάξει. Δηλαδή, από και ένα πέρα... καλό παίκτη που πήρανε. Το businessman βγήκε να πούμε αντιαθλητής. Δεν είναι αρκετός. Το φαίνεται τέλειες. Ότι όντως υπάρχει το κενό. Δεν ξέρω τώρα σε αυτό που λες, έχω μια διαφωνία όσον αφορά το σεντερφόρ που λες ότι το πρόβλημα είναι πίσω. Εγώ θεωρώ ότι το πρόβλημα είναι και μπροστά. Δηλαδή ότι δεν μπορούμε, γι' αυτό φαίνεται και στις πολλές φάσεις που κάνουμε ότι δεν μπορούμε να βάλουμε γκολ, έτσι. Ναι, αλλά δεν πάει μπάλα στο σεντερφόρ. Αν του τη φέρεις του κουλούρι στο πέναλτι και του Κλάους θα το κάνουν. Πιστεύω ότι φέτος αν υπήρχε ο Μπερμπάτοφ, τώρα δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, είχε βοηθάει. Πού παίζει φέτος ο Μπερμπάτοφ? Δεν γνωρίζω ότι είχε, αν είχε που έχει πάει. Πού έχει αλλά πάει. Όσον αφορά δηλαδή πέρυσι δεν βγάζαμε φάση, δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτε. Μάλιστα. Σαν δικαιολογία δεν δικαιολογώ τον Μπερμπάτοφ σε καμία περίπτωση. Αλλά ίσως λέμε ότι η εμπειρία του κτλ. Ίσως βοηθούσε. Τέλος πάντων η ομάδα φαίνεται αργή, αυτό πολύ συμφωνώ, και όσον αφορά το μάτι με τον Ολυμπιακό δεν ξέρω κατά πόσο θα αντέξει το ρυθμό του Ολυμπιακού.
Εγώ δεν ξέρω ποιος θα κρατήσει τον Ιντέγε, τον Φορτούνη και τον άλλο, τον κοντό, τον Χαφ που θα βγαίνουν κάθετα. Δεν ξέρω. Ναι. Τον Μαρή και τους άλλους τους πλαϊνούς καλοί είναι, αλλά δεν τρελαίνομαι, δεν τους φοβάμαι αυτούς. Δηλαδή φοβάμαι το Λέοβατς παραπάνω παρά τον εξτρέμ του Ολυμπιακού. Κατάλαβες θέλω να πω. Ναι. Αυτό φοβάμαι. Εγώ δεν φοβάμαι τόσο πολύ τον εξτρέμ του Ολυμπιακού. Το Λέοβατς φοβάμαι. Το Λέοβατς φοβάμαι. Τι ας λέω τώρα. Ναι, όσον αφορά και το μάτς με τον Ολυμπιακό που στέκονται όλοι οι φίλοι του ΠΑΟΚ, φυσικά και θέλουμε να κερδίσουμε. Έτσι, αλλά είναι ένα μάτς. Δηλαδή άντε και κερδίσαμε. Και να γίνεται και το καλύτερο για τον ΠΑΟΚ και να μας πάνε όλα καλά. Τρεις βαθμοί είναι. Εδώ έχουμε πετάξει τέσσερις σε δύο μάτς που δεν του περίμενε κανένα. Μπορεί. Οπότε θέλω να πω και με τον Αναστασιάδη που κερδίσαμε στο Καρασκάκι, είδαμε την πορεία μετά τι έγινε. Δηλαδή δεν είναι ένα μάτς, εντάξει, άλλο μάτς είναι ένα ντέρμι με τον Ολυμπιακό, αλλά θέλω να πω ότι η ομάδα δείχνει ότι έχει πάρα πολλά προβλήματα και από το φετινό μεταγραφικό σχεδιασμό, αυτό θέλω να πω. Τα οποία δεν μπορούν να τα καλύψουν και μια νίκη ακόμα και μέσα στον Ολυμπιακό. Κάνα δύο μήνες, άμα κερδίσει τον Ολυμπιακό, γίνει καμιά ιστορία ωραία εκεί πέρα. Εντάξει. Ο κόσμος, ναι, ο μεσογειακός λαός, ή τα φέρνει γκρίνια, η νίκη φέρνει μεγάλη χαρά. Είναι η γενιά μας, πώς το λένε, η φτιάξη μας, και λέω η γενιά μας, η φτιάξη μας είναι τέτοια. Είμαστε Μεσόγειοι, είμαστε κυκλοθυμικοί άνθρωποι. Και ιδιαίτερα οι γυναίκες οι οποίες είναι Μεσόγειες. Ναι. Τη μια ξυπνάνε καλά, την άλλη κλαίνε. Και ο άντρας, ο Μεσόγειος, τη μια είναι πολύ χαρούμενος, την άλλη πολύ λυπημένος. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε σταθερή διάταξη του ψυχισμού. Δεν το λέω με σωστούς όρους. Ιατρικούς, αλλά σωστή διάταξη του ψυχισμού. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Μετά την αποπομπή του Γκαρσία, λέω 3-18, ο ΠΑΟΚ έχει πρόβλημα στα ΧΑΦ. Δεν βρήκε ποτέ ένα παίκτη Καλάσιος με ηγετικά χαρακτηριστικά. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα ότι ο άλλος δεν ξέρει μπάλα και ότι το Δαγκόρου είναι παραμύθια της καλή μας. Βολεύεται. Πάντα να φταίνει. Άλλοι 4 χρόνια δεν είναι χαμένος. Τη σούμαν σε όλα. Μάλιστα. Δεν αξίζει, ρε φίλε, ένα 20-20 στο 4 απόδοση του Ηρακλή. Αξίζει, φίλε. Είμαι Ολυμπιακός και βγάζω σύνθημα. Back, καραμπάκ, ράψε πάω με 1-2-0. Ο άλλος λέει ότι ο Ζέκα με Γαύρο θα παίξει Βέρεια και Ηρακλή θα τους πάρω χωρίς αυτόν. Πρέπει να παραδεχτείς πως και χωρίς Μπέρκ με λέει τον Ιμπάρμπο μπροστά πήγα πολύ καλά. Καλή μπάλα και γκολάρες, το δεύτερο φοβερό φίλε και το πρώτο πολύ ωραίο. Πρέπει να κάνει μόνιμη την τριάδα πίσω με 3-5-2. Είμαι πολύ καλύτερος. Ανασταλτικά και δημιουργικά. Συμφωνώ απόλυτα με τον Παναθηναϊκό τον 4-31. Επόμενος κύριος. Έπεσε ο επόμενος κύριος. Με βλέπετε. Με εσάς μιλάω. Καλημέρα. Γεια σας. Καλώς τον. Νομίζω ότι όλη την εκπομπή την δώσαμε κέντρο βάρος στο κακό υλικό του ΠΑΟΚ. Στα παλτά το είπε και εγώ συμφωνώ. Στα χαφ, στα χαφ. Όχι παλτά. Στα παλτά που είναι στα χαφ. 6-8, ναι. 6-8-10. Ότι... Ναι. Δεν μπορώ να πω το Βαρέλα παλτό. Δεν μπορώ να πω το Τζαλμά παλτό, αν και είναι μέτριο σήμερα. Το Ροντρίγκες δεν μπορώ να το πω παλτό. Αν τον πήρανε πέρσι. Δεν μπορώ να πω το Μάτος παλτό. Δεν δόθηκε σχεδόν καθόλου στο κατεξοχήν παλτό που είναι ο προπονητής, είναι ο Ίβιτς. Είναι απίστευτος ο τρόπος που είσαι στην ομάδα. Και ρωτώ, έπρεπε να αποφασίσει τι να κάνει. Θέλει να κάνει ρωτές και τον Ολυμπιακό. Έκανε, όχι βέβαια. Έβαλε όλους τους βασικούς παίχτες και έκανε το ρωτές στη μόνη θέση που δεν έπρεπε. Ναι. Έβαλε τον Τιάμ. Ναι. Λες και ήταν στημένος. Ούτε ρωτές λοιπόν έκανε. Έκανε το ρωτήσω σε μια θέση εκεί που γελιοποιούσε την ομάδα και τελικά τους είπε μην πιεστείτε και πολύ να μείνετε ξεκούραστοι. Έκανε ακριβώς αυτά που δεν έπρεπε. Θα μπορούσε κάλλιστα να κάνει το ρωτήσω, να τραβήξω στην άκρη, να βάλει τον Τιάμ από εκείνη την πλευρά, να βάλει τον Περέρα που είναι ξεκούραστος, να κάνει τα αυτονόητα. Δηλαδή, είδα το κουτσάρισμά του στη Βέρεια και σε αυτό το παιχνίδι. Ο άνθρωπος, τι να πω. Δηλαδή, να τον πω άσχετο, να τον πω στημένο, να τον πω τι, δεν ξέρω. Δυστυχώς εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, το τεχνικό. Για τα παλτά του κέντρου, συμφωνώ απόλυτα. Για το Σαχσάχοφ. Και για να δούμε τι γίνεται το Σαχσάχοφ. Γιατί τον κρατάει στην ομάδα συνέχεια, με έχετε σκεφτεί. Γιατί δεν βάζει το Χαρίση ή το Μιστακίδη, δεν ξέρω. Όχι, όχι. Είναι αναγκασμένος να βάλει και έναν ψηλό. Και από τον εγωισμό να μην φέρει και τον Τζιόλι, θα τον τρώμε στη μάπα συνέχεια. Διότι αν δεν βάλει και τον Σάχο, δεν έχουμε ύψος πουθενά στο κέντρο. Είναι χαμηλή ομάδα. Άρα, όντως, για να μην εκτεθεί και να φέρει τον Τζιόλι που είναι τρεις φορές καλύτερος από τον Σάχο, θα τρώμε αυτό το παλτό συνέχεια στη μάπα. Λόγω ύψους. Δεν υπάρχει άλλο ψηλός μέσος εκεί στα χάφα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Και εγωισμός και το ένα και τ' άλλο, γελιοποιούμαστε από όλη αυτή την κατάσταση και έχουμε ένα καρογκεσλίκι πάλι. Με τον Ολυμπιακό θα πάμε πολύ καλύτερα, γιατί
αλλιώς είναι το DNA το θέμα εκεί πέρα, το θέμα, εκεί υπάρχει το πρόβλημα Αρατόπουλου. Έτσι. Είναι θέμα. Εκεί θα τα δώσει όλα, θα κόψει τα καραγκιοζλίκια, θα κάνει ταυτονόητα, θα παίξουν κιόλας, θα πάμε καλά και θα χάσουμε λόγω Αρατόπουλου που... Το πιστεύεις ότι θα πάει ρεφερή καλύτερα και θα παίξει ρόλο ο ρέφερι εκεί? Ναι. Θα παίξει ρόλο ο ρέφερι, ναι. Θα παίξει ο Πάκου πάρα πολύ καλά με τον Ολυμπιακό. Σας το λέω να θυμάστε. Και θα μας φάξει αυτός ο Ανίτης Αρατόπουλος, το έχει κάνει πολλές φορές. Όχι, οι χαρακτηρισμοί. Όχι, όχι. Ό,τι και να κάνει ο διαιτητής, δεν τον χαρακτηρίζουμε. Μπορούμε να τον κάνουμε κριτική, να τον διαλύσουμε. Δεν του πειράζουμε την οικογένεια, τη γυναίκα, τα παιδιά και δεν τον βρίζουμε. Έλα, Κώστα. Τον σκίζουμε κανονικά στην κριτική. Καλημέρα. Καλημέρα. Τέσσερις τελευταίοι. Λέει ένα φίλο. Ναι, έλα, φίλε, ναι. Εγώ είμαι. Εσύ. Γεια σου, Ραπτόπουλε, για να πω κι εγώ κάτι. Γούστα, μου έχουν την κοπάνισα σήμερα, δεν άντεξα άλλο. Πού την κοπάνισες, δηλαδή? Έφυγα, έστω σπίτι, γιατί τα παράτησα, δεν μπορούσα να δω αυτό το ρετζικλίκι. Θύμωσες, μάλιστα. Όχι, θύμωσα, εκνευρίστηκα, δεν μπορούσα, έβριζα, έκανα, τέλος πάντων. Ίσως θέλω να μου πεις τη γνώμη σου για ένα πράγμα, γιατί από ποδόσφαιρο σε παρακολουθώ 3 χρόνια τώρα, αρχίζει και το κατέχει το άθλημα. Σιγά σιγά. Εντάξει. Θέλω να μου κάνεις μια σύγκριση. Παρακαλώ. Από Κρεαυρή συμπέμπω. Όπα. Από το χωριό του Μπανιώτη, του φίλου μου, του γιατρού. Ναι. Λοιπόν, ναι. Για πες μου, όταν μου μιλάνε για τον Κάτσε και Κάτσε και Κάτσε, τι παίκτης ήταν αυτός ο Κάτσες? Για πες μου τη γνώμη σου γι' αυτό. Ναι. Ένας χαμάλης, ο οποίος έκοβε, ναι, αλλά πέρα από τούτο δεν είχε κάτι άλλο καλύτερο. Λοιπόν, να σου πω εγώ για τον Κάτσε. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Κάτσε τι ήταν? Στις 4 επαφές που είχε με ποδοσφαιριστή ήταν 3 φορές για κάρτα. Στην αρχή του. Ναι. Τι στην αρχή του? Στην αρχή του ήταν πολύ επικίνδυνο. Στην αρχή του. Μετά το βελτίωσε αυτό το κομμάτι. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, ναι. Όχι, δεν το βελτίωσε. Το βελτίωσε. Εγώ θυμάμαι να σου φέρω ένα παράδειγμα. Ό,τι γουστάρεις. Πέρσι με τον Ολυμπιακό στον Κύπελλο, θυμάσαι τι είπες? Εγώ τα θυμάμαι πολύ καλά. Βοήθησε με. Λοιπόν, είπες ότι αν έπαιζε ο Κάτσε. Με τον ποιος ήταν ο διαιτητής, ο παπάς που ήταν, που έγινε τα επεισόδια. Εδώ. Ναι, εδώ στην Τούμπα που διακόπηκε ο αγώνας. Ναι. Εάν έπαιζε ο Κάτσε εκεί τον αγώνα, στο 8ο λεπτό θα είχε φάει 2 κόκκινες κάρτες. Αν θυμάμαι καλά, γιατί δεν θυμάμαι πολύ καλά, βοήθησέ με κι εσύ και οι ακροατές, εκείνο το μάτσο ΠΑΟΚ έκανε 30 φάουλ γιατί, ναι, δεν έπαιξε με καθαρό αιμοκόφτη. Ναι. Να βγάλει... Αν έπαιζε ο Κάτσε θα τρώγε 4 κόκκινες κάρτες. Λοιπόν, και τώρα θέλω να μου κάνεις μια σύγκριση με το ποδοσφαιρικό μυαλό που διαθέτεις μεταξύ Κάτσε και Χαρίση. Κοίτα, ο Χαρίση είναι καλύτερος παίκτης. Γιατί παίρνεις... Κάθεστε και με λέτε Κάτσε. Για Κάτσε, ρε παιδιά. Να... Κόβει, εγώ δεν όμως... θέλω να παίξει ο Κάτσε στον ΠΑΟΚ, γιατί είμαι τον κύμερο. Κοίταξε, άκουσα μια αλήθεια. Ο Κάτσε, επειδή ο ΠΑΟΚ είχε μια αναρχία στη στρατηγική του. Επειδή ήθελε να πάρει μεταγραφή, τι έκανε? Προσπαθούσε να πάρει επιθετικές πρωτοβουλίες περισσότερες από όσες του αρμόζανε. Πρόσεξε με. Ναι, ναι, εγώ στο προσέχω. Ναι. Εις τρόπον ώστε να κερδίσει χρήματα από κάποια μεταγραφή. Το φταίξιμο, το ότι ο ρόλος του Κάτσε ήταν από το σκηνοθέτη κακός, είναι του προπονητή. Γιατί? Ο Κάτσε είναι ο καλύτερος παίκτης χαμηλά, να του πεις παλαιομοδίτικα, πάρ το Ραπτόπουλο που παίζει το Χιλιτίδη δεκάρι ή το Φορτούνι και θέλω να παίξουμε 10 εναντίον 10. Δηλαδή, να μην ακουμπήσει αυτό στην μπάλα και εσύ να μην κάνεις τίποτα άλλο. Άρα καταλήγουμε, θες να πεις ότι ο Κάτσε είναι μόνο για το man to man. Να το Κάτσε βάλεις είναι, να τους πεις Βίστον. Ο Κάτσε είναι να τον πεις Βίστον και να, να ντουμπλάρει το μπακ το πλάγιο. Δεν είναι, και να πάρει την μπάλα και να δώσει μια πάσα. Ψηλά είναι κοντός, δεν το θέλω. Χαμηλά να μου εξαφανίσει το ατού του αντιπάλου. Παρά τα αυτά, και με Αναστασιάδη και με τους όλους προπονητές, ο Κάτσε, χωρίς να έχει τις εντολές, γιατί ήταν άναρχος ο ΠΑΟΚ, έπαιρνε τα μέτρα του, έκανε τα σού του, προσπάθησε να βάλει γκολ, χτυπούσε φάουλ, κάτι το οποίο ήταν πολύ μέτριος έως κακός σε αυτό το κομμάτι. Από το Χαρίση καλύτερος δεν είναι. Σε καμιά περίπτωση. Α, μπράβο, λοιπόν. Και πάω τώρα στο άλλο το κομμάτι για να κλείσω. Μάλιστα. Εγώ στον Ίβιτς πίστευα, έτσι ήθελα, ρε παιδί μου, να μπει μες στην ομάδα να κάνει το γιου. Σήμερα απογοητεύτηκα. Όταν σου φέρουνε... και σήμερα και με τη Βέρεια. Όταν σου φέρουν τον Καρσία θα απογοητευτείς παραπάνω. Εκείνο το Ντιάμ, τι τον έβαλε μέσα να κάνει τι?
τον τι Τιάμ... ήθελε να δείξει δηλαδή με τον Τιάμ. Ότι... τον έχει βάλει, τον ξεκίνησε καμιά ότι... φορά δεκάδο τον Τιάμ. Ότι θέλω center for πλην του Κλάους, δεν έχω άλλον. Γιατί δεν ξεκίνησε με τον Κουλούρη, γιατί δεν ξεκίνησε με τον Περέιρα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Λέει, σου απάντησα κάνει... πριν 10 δευτερόλεπτα. Σαν να λέει τον άλλο πριν του Κλάους, δεν έχω φορ. Γιατί αυτό δεν το ξέρουνε. Τι να ξέρουνε αυτοί. Πρέπει να χάσει τον αγώνα για να το αποδείξει αυτό. Φίλε, καλό βράδυ, μη συγχύζεσαι για τέτοια θέματα. Θα τα πούμε, φιλιά. Τι να μη συγχύσεις τώρα. Μη συγχύζεσαι ρε, για τέτοια θέματα. Έχουμε θέματα να συγχυστούμε άλλα χειρότερα. Καλημέρα. Έλα. Έλα, καλημέρα. Καλώς τον. Έλα, ο νεαπολίτης με που ζω στην Αθήνα, ρε. Τι έγινε, ρε Βρωμόσκυλο, τι κάνεις. Καλά, είσαι. Καλά, γόρι μου, εσύ. Αυτή η εκπομπή είναι βούτυρο στο ψωμί σου. Δηλαδή. Μην κάνεις πως δεν το καταλαβαίνεις. Τεστάρεις ψυχολογίες παοξίδων τώρα. Τεστάρω. Τεστάρεις ψυχολογίες παοξίδων. Έλα, μωρέ, τεστάρεις τώρα, σιγά. Μετά την νίκη του Ολυμπιακού και μετά την νίκη του ΠΑΟΚ, θες να δεις πως θα αντιδράσει ο ΠΑΟΞΙΣ. Εντάξει, γιατί το να έχεις το συνέστημα του αλουνού, γιατί. Και συγκυριακά πέφτει να είναι το παιχνίδι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, έτσι. Ναι. Λοιπόν, με τα διοικητικά και αυτά δεν ασχολούμαι πλέον. Έχουμε αυτούς τους παίχτες που έχουμε, σωστή λάθος, δεν ξέρω τι έγινε. Ναι. Σήμερα εγώ το παιχνίδι δεν το είδα, το άκουσα μέσω ίντερνετ στο Μετρόπολης. Ωραίος. Απογοητεύτηκα, από ήταν αυτά... θέμα χρόνο να φάμε τον γκολ μετά. Το 2-0, ναι. Ναι, απογοητεύτηκα. Λοιπόν, το ερώτημα είναι ένα. Κέρδισε στον Ηρακλή, παρόλο που είχαμε και εύνοια, με 1-0 και με τόσες ευκαιρίες. Γιατί είχες και... εύνοια, γιατί είχες εύνοια. Είχαμε εύνοια. Τι εύνοια είχες, πραγματικά. Για μένα η κόκκινη κάρτα δεν υπάρχει. Ας το πω στα ίσια. Δεν υπάρχει σαν εξύβριση στην κυρία. Δεν υπάρχει κόκκινη κάρτα. Μισό λεπτό. Ξέρεις ότι θέλω να είμαι πολύ δίκαιος και δεν γουστάρω σε τέτοια θέματα ποδοσφαιρικά να μου φεύγει κάτι. Είναι άδικο που δεν τον βγάζει δεύτερη κίτρινη και του τη χαρίζει ο Κίζας. Πιο πολύ είναι φάουλ παρά εξύβριση για μένα. Ναι, μα ο Σαραμαντάς πρέπει να αποβληθεί με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Ναι, γι' αυτό το λόγο. Πιο, ναι. Το άλλο τώρα η κοπέλα, σε μια κοπέλα μιλάς λίγο πιο ευγενικά. Γι' αυτό σου λέω. Τα έχεις πει και εσύ τέλος πάντων, δικαιώθηκες να μην τα πολύ λέω. Συγκυριακά πηγαίνει στο Λάγο των Λεόντων, έτσι. Η κοπέλα που είναι επόπτης. Ναι, είναι επόπτης. Ναι, ναι. Ναι. Συγκυριακά πηγαίνει στο Λάγο των Λεόντων την Κυριακή, έτσι. Γιατί Λάγκος, γιατί Λεόντες. Γιατί ξέρεις τώρα γιατί. Λέοντες γιατί. Τι σε περιμένω, σε χαϊδέψουνε. Δηλαδή με συγχωρείς. Αυτοί οι Λέοντες, ναι. Εγώ βγάζω τον Αρετόπουλο και μιλάμε οι δυο μας. Ναι. Δεν έχουν αδυναμίες αριστερά στην άμυνα και στα center back. Έχουν και τις ξέρουν, αλλά επειδή εσύ είσαι ντουγάνι ο Παοξής, ο παίχτης. Λεοντάρι. Ναι, ναι. Ντάξει, το λεοντάρι που βρυχάτε, βλέπεις. Ναι. Αυτός θα τις εκμηδενήσει τις δικές τους αδυναμίες. Και θα χρησιμοποιήσει άλλους τρόπους. Είστε ικανοί δηλαδή να παίξεις τα μπαριστερά εσείς. Ναι, και δεν είναι οι ευκαιρίες πλέον λιγοστεύουν. Και κάθε φορά που δεν μπαίνουν οι ευκαιρίες δεν γίνονται γκολ. Δεν πιστεύω εγώ ότι θα γίνουν τώρα, καταλάβες. Το θέμα είναι ένα, τι μπορεί να ταρακουνήσει πλέον αυτή την ομάδα. Γιατί πηγαίνει και παίζει κάθε Οκτώβριο με τον Ολυμπιακό. Τυχαίνει αυτή η περίοδος πάντα και να χύνει την καρδάρα με το γάλα. Και από εκεί όπου ο Παοξής ονειρεύεται ότι θα κυνηγήσει το πρωτάθλημα. Του κόβω την ταυτερά. Έστω και αυτή την ώρα με αυτούς τους παίχτες που έχει, τον προπονητή που έχει, τη διοίκηση που έχει, τι μπορεί να τον ταρακουνήσει. Για μένα αυτό είναι το ερώτημα. Εσύ τι λες. Εγώ. Δεν βρίσκω απάντηση. Πρέπει να βρεθεί ένα πρόσωπο, δεν ξέρω, παίχτης θα είναι. Ο Ιβάν θα είναι, να σου το πω έτσι. Να τους πει μην μακακίζεστε πλέον. Εγώ αν ήμουν ο Ιβάν Σαββίδης, θα έκανα μια τεχνητή κρίση στον ΠΑΟΚ λέγοντας ότι θέλω να φύγω από την ομάδα γιατί είμαι δυσαρεστημένος. Ψέματα θα έλεγα. Θα υπάρξει και αδιαφορία, έτσι. Ναι. Δεν μπορεί ο Ιβάν να συνέχεια να χώνει λεφτά αυτά που χώνει και να μην βλέπει κάποιο αποτέλεσμα. Δεν είναι ότι μόνο αυτό εμείς έχουμε παράπονα από αυτόν. Και αυτός θα έχει παράπονα από εμάς. Να τα λέμε όπως είναι. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Τα λέμε. Για χαρά. Να σε καλά, γεια. Πού να πάμε μπροστά, λέει 8-11. Όταν τις μεταγραφές μας τις έκανε πρώην διαιτητής Μίχελς. Αυτοί είναι ικανοί του χρόνου να βάλουν το Σούλη Μαρκόπουλο να κάνει το σχεδιασμό. Πάμε στον τελευταίο φίλο για σήμερα. Καλημέρα. Κωστά. Έλα, Βίλε. Έλα, ο Κώστας είναι ρε, από τα εξωτικά Γιάννητσα. Δεν σ' ακούω, ρε φίλε, πού ποιος είσαι. Από τα εξωτικά Γιάννητσα, ο Κώστας είμαι. Δεν σ' ακούω καλά, ρε φίλε. Από πού στο διάλογο, κάνα βάλτο παίρνει. Από τα Γιάννητσα, λέω. Σε ποιο μέρος είσαι, σε κάνα βάλτο είσαι μέσα. Δεν ακούγεσαι, σου. Μέσα στην πόλη των Γιάννητσών είμαι, μ' ακούς. Τι, Vodafone έχεις, Panafone, τι έχεις. Wind έχω ρε, αλλά έχει πρόβλημα το κινητό, μ' ακούς τώρα. Α, έχει κακό κινητό, σε ακούω, έλα πάμε, έλα. Λοιπόν, δύο πραγματάκια. Μάλιστα. Λοιπόν,
Αν παίξουμε με αυτή την ομάδα στην Αθήνα, θα φάμε 7 γκολ. Σιγάρε. Όχι, σιγά. 8 θα φάμε. Σιγάρε. 7 θα φάμε. Σιγάρε η Μπαρτσελόνα ή άλλοι σε βάλει 7. Σταμάτα. Είπαμε, έχει θέματα. Κωστά. Αλλά... Ναι. Κωστά. Άκου να δεις. Τσίμιροτ. Σάκοφ. Στο κέντρο 0. Σήμερα ο Τσίμιροτ ήταν κακός, όντως. Και ο Σάκοφ 0 ήτανε. Ο Σάκοφ 0 είναι ούτως ή άλλως. Ο Τσίμιροτ περίμενα σήμερα παραπάνω. Ήταν κακός ο Τσίμιροτ σήμερα. Δεν θέλω να κατηγορήσω τον Ίβιτς γιατί τον αγαπάω πολύ. Έτσι και πιστεύω ότι θα παράγει έργο στην ομάδα. Αλλά να σου πω κάτι. Πρέπει να ξυπνήσει αυτούς τους παίχτες. Δεν μπορούμε, φίλε. Δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε. Δηλαδή αν δεν ξυπνήσουμε... Τι να πω, για το Σάντος. Δηλαδή εκείνος ο Σάντος δεν έδειξε τίποτα και έπρεπε να φτάσει το 75 για να τον αλλάξουμε. Τι να πω, φίλε. Ό,τι θες. Εάν πάμε στον Ολυμπιακό με τέτοια ομάδα, θα πάμε 7 γκολ. 7, όχι 1. Άρα δεν σε φταίω. Ναι. Πες στον Ιβάν, επειδή πιστεύουμε στον Ιβάν, πες στον Ιβάν ότι έτσι τα πράγματα δεν γίνονται. Ή θα πάρεις άλλους παίχτες ή αυτούς, κρέμασέ τους, στην κρεμάστρα, να τους βλέπουμε. Αυτό που είδα εγώ σήμερα, απογοητεύτηκα, όσο δεν πάει άλλο. Έκανα υπομονή τόσο καιρό, αλλά αυτοί οι παίχτες, ρε φίλε, δεν δείχνουν αυτό που ελπίζαμε να δείξουν. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Φτάνει, κουραστήκαμε. Περιμένουμε. Πόσο να περιμένουμε να μας δείξουν. Αυτό λέω εγώ, πέφτω στην άποψή σου. Δεν έχεις άλλη υπομονή. Πόσο, ρε φίλε, πόσο. Δεν έχεις άλλη υπομονή. Πόσο υπομονή. Δηλαδή, εκείνο το τσάλμα τον είδαμε με τον Άγιαξ και μετά δεν το ξαναείδαμε. Έχει περάσει πόσος καιρός, πόσα μάτς. Δηλαδή, για πόσο καιρό θα κάνει κοιλιά και πόσο καιρό θα τον περιμένουμε, ρε φίλε. Πόσο καιρό. Και αυτό να, και το Ροντρίγκες, να μην πω για το Σάκοφ, να πω για το Τζίμιροτ και όλοι αυτοί. Δηλαδή, τι κάνουνε. Και να σου πω κάτι. Εγώ το Κάμπος δεν τον βλέπω καθόλου. Τι είναι αυτό τώρα, αυτό το πράγμα δεν γίνεται, ρε φίλε, δεν γίνεται. Δηλαδή θα κάνεις κοιλιά μια εβδομάδα, δυο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες, τέσσερις εβδομάδες. Πόσο καιρό. Εσύ... Τι να σου πω, ρε Κώστα, τι να σου πω. Ναι, την κάθε υπομονή του κάθε ανθρώπου δεν την ορίζω εγώ, εσείς την ορίζετε. Εγώ δεν μπορώ να σου πω τι θα κάνεις στη ζωή σου και πόσες αντοχές έχεις. Δεν μπορώ εγώ να πω στην ψυχή τη δικιά σου. Εσύ θα μου πεις. Εγώ θα σε ακούσω. Εσύ μπορείς να κάνεις άλλη υπομονή, Κώστα. Εγώ, φίλε, είμαι άνθρωπος, παρά το γεγονός ότι είμαι εκρηκτικός, αθυρόστομος, ναι. εξωστρεφής, είμαι και υπομονητικός και στην αρρώστια και σε πολλά πράγματα. Ρε φίλε, και εγώ είμαι υπομονετικός. Παρά το γεγονός ότι είμαι πολύ νευρικός, εξωστρεφής και αθυρόστομος. Κώστα, έχει όλο από το καλοκαίρι ακόμα μέχρι και σήμερα που μιλάμε, κάνουμε υπομονή. Δηλαδή πόσο υπομονή. Θεωρείς ότι τον Ιβάν το δουλεύουν. Όχι, απλά θεωρώ ότι ο Ιβάν, επειδή εγώ πιστεύω στον Ιβάν και αυτά που λέει, έτσι, πιστεύω ότι δεν μπορούν αυτοί οι παίχτες να φτιάξουν τα όνειρα που έχει ο Ιβάν. Εγώ έτσι λέω. Ναι, ο Ιβάν φταίει ή αυτοί που τους φέρνουν. Εντάξει, σε αυτό που λες έχεις δίκιο, εγώ δεν τα γνωρίζω καλά. Εσύ τα γνωρίζεις καλύτερα από μένα, γιατί εγώ είμαι ένα... Άσε μένα, εσύ τι πιστεύεις, τι αισθάνεσαι, η διέστησή σου, όχι η πληροφορία σου. Αυτό που πιστεύεις, θα μου πεις. Εγώ δεν έχω καμία πληροφορία. Όσα, εγώ αυτό που πιστεύω αλήθεια είναι αυτό που λες. Ότι ο Ιβάν τρώει παραμύθι από παίχτες
και από ανθρώπους που τον συμβουλεύουν ότι αυτοί οι παίχτες θα κάνουν. Δεν κάνουν αυτοί οι παίχτες, Κώστα. Δεν κάνουν. Εγώ περιμένω μήνες τώρα να δω από αυτούς τους παίχτες. Από αυτούς τους παίχτες, ρε φίλε, δεν έχω δει ακόμα. Και δεν πιστεύω ότι δεν πρόκειται να δω. Α, δεν έχεις υπομονή να τους δεις να βελτιώνονται. Λες, δεν θα το δω. Μάλιστα. Ρε φίλε, πόσο καιρό ένας παίχτης, ο οποίος είναι μιας αξίας, μπορεί να κάνει μια κοιλιά ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες. Δηλαδή, περάσανε τόσοι μήνες και ακόμα κοιλιά βλέπουμε, ρε φίλε. Πόσο καιρό θα βλέπουμε αυτή την κοιλιά. Δηλαδή, είναι θέμα κοιλιάς, είναι θέμα ανικανότητας, όπως έχουμε ακούσει όλο αυτό το διάστημα. Σ' αγαπώ πολύ για την υπομονή σου. Για χαρά. Πολύ υπομονή να κάνουμε. Αλλά πόσο. Και άμα θέλουμε να κάνουμε ομάδα, δεν μπορούμε να περιμένουμε από αυτούς τους παίκτες που κάνουν τέτοια κοιλιά. Γιατί αυτή η κοιλιά, τόσο κοιλιά, δεν σημαίνει κοιλιά. Σημαίνει ανικανότητα, φίλε. Εγώ αυτό πιστεύω. Να είσαι καλά κι εσύ, θα αγαπάμε πολύ να ξέρεις. Εδώ θα κοσμοπολίτικα γενικά. Για χαρά. Να φτιάξεις το τηλέφωνο. Να φτιάξεις το τηλέφωνο. Για χαρά. Αυτό ήτανε. Έγινα δέκτης παραπώνων, αμφιβολιών. Δεν άκουσα αισιοδοξία. Έναν άνθρωπο άκουσα να αισιοδοξεί από τη Γερμανία. Καλό είναι να είσαι αισιόδοξος. Αρκεί να μην έθελω τυφλής. Λοιπόν, Γιάννης Χιλιντίδης συνεχίζει. Αγιώροχος, εγώ φεύγω. Αύριο Παρασκευή, μεσημέρι κανονικότατα. Art TV με Αλέφαντο, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Καρατζαφέρι. Και το βράδυ με τον Γιώργο από τη Χαριλάου και τον Μαλάτο θα κάνουμε κουβέντα για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και για οτιδήποτε γουστάρετε. Καλό βράδυ. Οτι 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 γουστάρετε.